κυρίες και κύριοι, καλώς ήλθατε στη μηχανή του χρόνου, που απόψε αναπνέει μέσα από τους ήχους και τις νότες της ζωής, και η Μαρία Κάλλας είναι αυτή η απόλυτη ντίβα που μας δείχνει με τη συναρπαστική ζωή της, τις περιπετειώδεις σχέσεις και τις συγκρούσεις, ότι ζωή χωρίς μουσική δεν υπάρχει. Οι θαυμαστές αλλά και οι μελετητές του έργου της λένε ότι η σύγχρονη ιστορία της όπερας χωρίζεται σε δύο μέρη, πριν από την Κάλλας και μετά από τη Μαρία Κάλλας. Κεντρικό πρόσωπο στην ανάδειξη του ταλέντου της, αν και αμφιλεγόμενο, ήταν η μητέρα της που την πήγαινε ακόμα και σε τηλεοπτικά talent show της Αμερικής για να αναδειχθεί ως παιδί θαύμα. Το παχουλό κορίτσι που βλέπετε εδώ αριστερά είναι η Μαρία Κάλλας. Την περίοδο της κατοχής, τότε που για να επιβιώσει τραγουδούσε σε φιλόμουσους Ιταλούς και Γερμανούς ή αντάλλασε τα εισιτήρια της όπερας με γλυκά. Η ζήλια και ο φθόνος του συναδέλφου της είχε σαν αποτέλεσμα να κατηγορηθεί ως δοσύλλογος. Η ίδια δεν άντεξε την προσβολή και πιάστηκε κάποια στιγμή στα χέρια με έναν επικριτή της μέσα στο θέατρο. Η Μαρία τότε ζούσε σε ένα σπίτι στην οδό Πατησίων μαζί με τη μητέρα και την αδελφή της. Ο πατέρας της είχε μείνει στην Αμερική μετά τη ρήξη των σχέσεων με τη γυναίκα του και μετά το διαζύγιο που επηρέασαν έτσι καθοριστικά την παιδική ηλικία της Μαρίας Κάλλας. Με Λιγαλάς Πελοποννήσου, ο Γιώργος Καλογερόπουλος παντρεύεται την Ευαγγελία Δημητριάδη. Ο Καλογερόπουλος είναι επιστήμονας και ανοίγει φαρμακείο. Το φαρμακείο την περίοδο εκείνη είναι το μοναδικό, άρα βγάζει χρήματα, βγάζουμε και τα καλά λεφτά. Ο φαρμακοποιός Γιώργος Καλογερόπουλος και η σύζυγός του, Ευαγγελία Δημητριάδη, κάνουν όνειρα για μια καλή ζωή ανάμεσα στην ανερχόμενη αστική τάξη. Ο πατέρας ήταν, ας το πούμε, ανήκε στην αγροτική τάξη, ας το πούμε έτσι. Η μητέρα της ήταν στρατιωτική, το σόι της. Η μητέρα της, η Ευαγγελία Δημητριάδου, ήταν από καλή οικογένεια της Κωνσταντινούπολης. Εμένα μου έχει κάνει καλή εντύπωση και η μία οικογένεια και η άλλη. Δηλαδή είναι από αυτό που θα λέγαμε η αφρόκρεμα της εποχής. Γιώργος και η Ευαγγελία έχουν μία κόρη 6 ετών, την Ιακύνθη, και ένα γιο 2 ετών. Το αγόρι πεθαίνει από τύφο. Ο Βασίλης πεθαίνει 2 χρονών. Είναι ένα σοκ για την οικογένεια αυτό, γιατί πάντοτε εντάξει, το παιδί το περιμένουν με αγωνία, το θέλουν. Λένε, και αυτό είναι κοινός τόπος, ότι είχαν τραυματιστεί ψυχολογικά από το θάνατο και θέλουν να φύγουν. Και γι' αυτό και έφυγε στην Αμερική. Παρά την οικονομική άνεση, η οικογένεια Καλογερόπουλου αποφασίζει να μεταναστεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να κάνει μια νέα συναισθηματική αλλά και οικονομική αρχή. Έπαιξε ρόλο ίσως κάποιος κουμπάρος, ο οποίος τους είπε εδώ πάρα πολύ γρήγορα μπορεί να κάνει κάποιο σχήμα. Τον Αύγουστο του 1923 η Ευαγγελία είναι έγκυος όταν μπαίνουν στο βαπόρι για την Αμερική. Οι Καλογερόπουλοι προσεύχονται να αποκτήσουν ένα γιο. Δεκεμβρίου του 1923 στη Νέα Υόρκη γεννιέται το τρίτο παιδί της οικογένειας Καλογεροπούλου, το οποίο είναι κορίτσι και το ονομάζουν Σεσιλία Σοφία Άννα Μαρία. Η ημερομηνία ακριβώς δεν μας είναι η 4 ή 6 του μηνός, σε μία λέει μέρα καταιγίδας, σημάδι της διελόδου ζωής και καριέρας. Αυτά είναι στη χωρία του μύθου πια. Ταυτόχρονα οι ελπίδες του ζευγαριού για μια γρήγορη ανέλυξη διαψεύδονται. Έτσι ο Γιώργος Καλογερόπουλος αναγκάζεται να ξεκινήσει ως υπάλληλος. Υπάρχουν δυσκολίες, δεν ξέρουν τη γλώσσα, δεν είναι τόσο εύκολο να βγάλει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ο πατέρας. Ο Καλογερόπουλος δεν πτωείται και καταφέρει να ανοίξει το δικό του φαρμακείο στην ελληνική συνοικία της Νέας Υόρκης. Τότε προσαρμόζει το επίθετό του στα δεδομένα της Αμερικής. Από Καλογερόπουλος γίνεται Κάλλας. Στο σπίτι των Κάλλας το ραδιόφωνο είναι συνεχώς ανοιχτό και έτσι η Ευαγγελία ανακαλύπτει το μουσικό ταλέντο των κοριτσιών της.
Νωρίς ασχολήθηκε με το τραγούδι, με το πιάνο, πήρε μαθήματα πιάνου, τραγουδιού. Αυτό ίσως να αποτέλεσε και το λόγο που η Ευαγγελία Δημητριάδου αγωνίστηκε από πάρα πολύ μικρή ηλικία των κοριτσιών της, της Ιακύνθης, της Τζάκη και της Μαρίας, να τις προβάλλει, να προβάλλει τα ταλέντα τους σε ειδικές εκπομπές ανάδειξης ταλέντων στην Αμερική. Η Τζάκη έχει καλή φωνή, αλλά η Μαρία είναι παιδί θαύμα που πρέπει να δουλέψει σκληρά για να καλλιεργήσει το ταλέντο της. Η Μαρία πιέστηκε πάρα πολύ, όπως συμβαίνει με τα παιδιά θαύματα. Της άρεσε όμως. Δεν, από όσα εγώ έχω παρακολουθήσει, τίποτε δεν έκανε χωρίς να πει δεν με ενδιαφέρει, δεν το ήθελε. Η καλύτερη παρέα της ήταν ένα καναρίνι. Και όταν η Κάλλας τραγουδούσε με δυνατές ψηλές νότες, το καναρίνι έπεφτε λιπόθυμο. Και το βγάζανε έξω, το βάζανε στο χέρι τους, το χαϊδεύανε για να συνέρθει το καναρίνι. Από τη δύναμη της νότας που τραγουδούσε. Οι γονείς της Κάλλας δεν τα πήγαιναν καλά μεταξύ τους. Ο πατέρας είναι πιο πράγος, πιο ήρεμος, πιο μιλίχιος. Αυτή τον μπορούσε να τον αποκαλέσει ακόμα και άχρηστο που λέει ο λόγος, ενώ εκείνη είχε μέσα της μια δημιουργικότητα, μια ζωντάνια, εν πάση περιπτώσει, αυτή η γυναίκα. Εκείνος ήταν και περνούσαν και οι δυο πολύ άσχημα και ακόμα χειρότερα τα παιδιά τους φυσικά. Έτσι το 1937 η Ευαγγελία εγκαταλείπει τον άντρα της και επιστρέφει στην Ελλάδα. Και έτσι η Ευαγγελία με την Τζάκη εγκαταλείπουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιστρέφουν στην Αθήνα. Λίγο αργότερα έρχεται στην Αθήνα και η Μαρία. Στην Αθήνα αρχικά φιλοξενήθηκαν σε σπίτι συγγενών. Η Μαρία ξεκίνησε μαθήματα φωνητικής. Την πρώτη μέρα που φτάνει, κινητοποιεί ένα θείο της, ο οποίος πάει, βρίσκει δασκάλους. Γρήγορα όμως εγκαταστάθηκαν σε δικό τους διαμέρισμα στην Οδό Πατησίων 61, σε ένα κτίριο που σώζεται μέχρι σήμερα. Είχε δημογραφήσει λίγο πολύ τα περισσότερα σπίτια που έμενε και έβλεπε την αγωνία να κρατήσει ένα φτηνό σπίτι, που δεν ήταν τόσο εύκολο, ένα φτηνό σπίτι. Το 1938 η ταλαντούχα Μαρία γίνεται δεκτή στο Εθνικό Οδείο. Που δίθυνε τότε ο Μανώλης Καλομύρης, πριν καν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας που αποτελούσε προϋπόθεση εγγραφής. Η Μαρίκα Παπαδοπούλου ήταν συμμαθήτρια της Κάλλας και θυμάται την πρώτη γνωριμία με τη φωνή της. Κατά σύμπτωση ακούω μία φωνή για πρώτη φορά. Λέω, ποια είναι αυτή η παιδιά, πώς λέει δεν την έχετε ακούσει, εγώ δεν συχνάζα στο Οδείον. Πήγαινα, έκανα τα μαθήματά μου και έφευγα, δεν έκανα. Πραγματικά ήταν ένα αριστούργημα. Τη ζήλευαν, ήταν μικρή, την έπαιρναν σε πρωταγωνιστικούς ρόλους και οι μεγάλοι και οι ηθοποιοί χάνανε τη δουλειά τους και τα πρωτεία. Μέσα φάνηκε η αντιπάθεια του περίγυρου, διότι βλέπαν ότι ήταν ένα στέλεχος το οποίο δεν ήταν γνωστό στο περιβάλλον αυτό και προχωρούσε ολοταχώς για να ανέβει. Ολοφάνερο ήταν αυτό το πράγμα. Οι εφημερίδες έγραφαν για τη νεαρή Καλογεροπούλου. Η δεσποινής Μαριάννα Καλογεροπούλου έχει μία από τις ωραιότερες φωνές των εν γέννη τάξεων τραγουδιού. Εκείνη την περίοδο βρίσκεται στην Αθήνα μία δασκάλα παγκοσμίου φήμης. Η Ελβίρα Ντεϊντάλκο είχε έρθει στην Αθήνα ακολουθώντας μια ερωτική περιπέτεια με έναν Έλληνα.
Η Ευαγγελία κατάλαβε ότι η μαθητεία δίπλα στην Ιντάλγκο ήταν μοναδική ευκαιρία για την κόρη της Μαρία. Ο τότε διευθυντής της Λυρικής Κωστής Μπαστιάς, αναγνωρίζοντας το σπάνιο ταλέντο της και γνωρίζοντας την κακή οικονομική κατάσταση της διαζευμένης Ευαγγελίας, κάνει μια εικονική πρόσληψη στη Μαρία προκειμένου να τη βοηθήσει να συνεχίσει απερίσπαστη τις σπουδές της. Μια διευκόλυνση για να της δώσουν, επειδή οικονομικά είχε προβλήματα, για να της δώσουν μια δουλειά. Η Μαρία ξεκινά ιδιαίτερα μαθήματα τραγουδιού με την Ισπανίδα Ιντάλγκο. Ήταν η εποχή της κατοχής που η Μαρία πήγαινε στη Μαντάμ και επειδή δεν είχε χρήματα να πληρώσει, έκανε διάφορες δουλειές. Βοηθούσε τη Μαντάμ. Η Μαρία έμενε συχνά μέχρι το βράδυ, έπλαινε τα πιάτα αφού έτρωγαν. Δεν της έπαιρνε και λεφτά, γιατί μπροστά στο ταλέντο δεν ήθελε να αφήσει να χαθεί αυτή η ομορφιά μιας φωνής. Και έτσι την είχε εκεί και τη δίδασκε. Δίπλα στην Ιντάλγκο αφοσιώνεται ολοκληρωτικά στη μουσική και πειθαρχεί απόλυτα στις εντολές της δασκάλας. Την εποχή που της κατοχής ήταν, που κάναν τις εκδρομές και αυτά, που είναι η Βλαχοπούλου, που είναι όλες αυτές οι κοπελιές που τις πήγαινε η Ιντάλγκο και ήταν και φίλοι μαζί τους. Τα χρόνια της κατοχής βρίσκουν τις τρεις γυναίκες, τη Μαρία Κάλλας, τη μητέρα της και την αδελφή της Τζάκη, να δίνουν αγώνα επιβίωσης. Η οικογένεια Καλογεροπούλου βρίσκει στήριγμα στον Μίλτον Εμπειρίκο, μοναχογιό του εφοπλιστή Ανδρέα Εμπειρίκου, που τότε διατηρούσε δεσμό με την Τζάκη. Η αλήθεια είναι ότι η Τζάκη ήταν η αραβωνιαστική του Μιλτιάδη Εμπειρίκου, σύχναζε στο σπίτι τους και πλήρωνε τον νίκη στο σπίτι που είχαν στην Πατησίων. Η Αθήνα υποφέρει από τη γερμανική κατοχή. Οι κατακτητές κρατάνε όλα τα τρόφιμα. Οι μαυραγωρίτες πίνουν το αίμα των πολιτών και ο λοιμός θερίζει τους Αθηναίους. Και όμως η Μαρία συνεχίζει με αφοσίωση τις σπουδές της. Με την οικονομική στήριξη του Εμπειρίκου και την καθοδήγηση της Ιντάλγκο, κάνει αισθητή την παρουσία της στο χώρο του Λυρικού Θεάτρου. Εγώ τη γνώρισα τη Μαρία Κάλλας πολύ μικρή. Ήτανε γύρω στα 16-16 χρονών περίπου, όταν ήρθε μια μέρα στο σπίτι μου, ήτανε στην κατοχή, ήρθε μια μέρα στο σπίτι μου για να την ακούσω μαζί με τη μητέρα της και κάθισε στο πιάνο η ίδια και πραγματικώς με κατέπληξε με όλη αυτή τη ζωντάνια της, με αυτή τη δύναμη που είχε. Τραγουδούσε και συνοδευόταν η ίδια στο πιάνο. Και από τότε πρόβλεψα ότι θα γίνει ένα αστέρι στη μουσική. Οι φιλόμουσοι Ιταλοί και Γερμανοί που επισκέπτονταν τακτικά την Αθηναϊκή Όπερα ανακάλυψαν εύκολα το ταλέντο της Μαρίας. Όπως και οι Γερμανοί μπόρεσαν να αναγνωρίσουν, όπως αναγνώρισε και μεγάλο μέρος της κριτικής ήδη την εποχή εκείνη, το ιδιαίτερο χάρισμα το οποίο αναδείκνυε η Κάλλας στους ρόλους που ήδη είχε αρχίσει με αφετηρία τις αρχές του 1941 να ερμηνεύει στην εθνική λυρική σκηνή. Κάθε Δευτέρα η λυρική σκηνή τη μία Δευτέρα έκανε, ανέβαζε το έργο το οποίο είχε βάλει στο θέατρο εκείνη την εβδομάδα ή οτιδήποτε άλλο θέλανε οι Ιταλοί ή οτιδήποτε άλλο ήθελαν οι Γερμανοί. Η Μαρία Καλογεροπούλου γρήγορα απέκτησε ένα μικρό αλλά φανατικό κοινό που τη στήριζε όχι μόνο συναισθηματικά αλλά και οικονομικά. Ήταν φυσικό ότι και αυτή αξιοποίησε σε μια εποχή ανέχειας την προνομιακή θέση που της εξασφάλιζε η αγάπη θαυμαστών, όταν μάλιστα αυτοί οι θαυμαστές είχαν τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν και μια οικονομική στήριξη. Η Μαρία τότε ήταν ένα παχουλό κορίτσι. Υπάρχει μια μαρτύρια ότι η Μαρία αντάλλασε τις προσκλήσεις με γλυκά από γερμανικούς φούρνους. Φαίνεται
πάρα πολύ λογικό. Δηλαδή ένα παιδί που περνάει και λοιπά, μια πρόσκληση. Διότι πήγαινε και έδινε τα εισιτήρια για να πάρει υλικά, για να πάρει πράγματα που της λείπανε. Έτσι μπορούσε και έτρωγε πάρα πολλά γλυκά. Η μητέρα της Κάλλας, που έχει χωρίσει από τον πρώτο της σύζυγο, λέγεται ότι είχε ένα νέο δεσμό. Είναι πολύ πιθανό να υπάρχει μια σχέση της μητέρας με έναν Ιταλό, αλλά τους Ιταλούς δεν τους αντιμετώπισαν τότε γενικά οι Έλληνες με τον ίδιο βαθμό επιθετικότητας και σκληρότητας όπως τους Γερμανούς. Ιταλοί και Γερμανοί μουσικόφιλοι επισκέπτονται το σπίτι της οικογένειας στην οδό Πατησίων και η Μαρία τραγουδά μπροστά τους. Ξαφνικά ακούω μία φωνή, λέω αυτή είναι η Μαρία. Τραγουδούσε την Άρια της Τόσκας. Και την άλλη μέρα την συναντώ εκεί πέρα. Της λέω χθες το βράδυ, λέω κέφια είχες. Λέει γιατί, πού μ' άκουσες εσύ, τι, πού μ' άκουσες. Λέω σ' άκουσα από το σπίτι μου. Δεν είναι δυνατόν, μου λέει. Λέω, πεντακάθαρη. Άκουσα όλη την Άρια, λέω, από την Τόσκα. Λέει, ήταν οι ευτυχισμένες στιγμές μου, ηρωνικά, μου λέει. Διότι την ανάγκαζε η μαμά και επέμεναν οι άλλοι και δεν ήθελε να κάνει δυσκολίες, διότι αυτοί φαίνεται ότι τους πηγαίναν τρόφιμα. Οι διάφοροι που πηγαίναν και τους τραπεζώναν εκεί πέρα, τους πηγαίναν τρόφιμα τα οποία τους βοηθούσαν να ζήσουν. Οι σχέσεις που έχει αναπτύξει η οικογένεια Καλογεροπούλου με φιλόμουσους Ιταλούς και Γερμανούς άρχισε να δημιουργεί προβλήματα στην ανερχόμενη Μαρία. Οι συνάδελφοί της άρχισαν να την κατηγορούν ότι τραγουδούσε για τους κατακτητές. Και αν τραγούδησε στην κατοχή για τους Γερμανούς, το έκανε επειδή την πιέζανε. Εγώ μιλάω με αυτά που έχω. Η μαντικία μου λέει, η μόνη φορά που τραγουδήσαμε μαζί με τη Μαρία για μια εκδήλωση ήταν για τους Ιταλούς και τραγούδησαν ένα θρησκευτικό τραγούδι. Τους είπαν ότι αν δεν τραγουδήσουν θα τους βάλουν φυλακή. Η ταλαντούχα πιτσιρίκα είχε προκαλέσει τη ζήλια και την οργή κάποιων συναδέλφων της. Το περιοδικό Time εξομολογείται ότι το 1942, πριν βγει στη σκηνή για να αντικρίσει μια άρρωστη συνάδελφό της, άκουσε κάποια ανδρική φωνή να λέει «Αυτή η χοντρή σκύλα δεν θα τα καταφέρει ποτέ». Με οργισμένη φωνή όρμηξε στον ομιλούντα, του έσκισε το πουκάμισο και του μάτωσε τη μύτη. Η Μαρία τραγούδησε εκείνη τη νύχτα με πρισμένο μάτι, αλλά οι κριτικοί την αποθέωσαν. Οπωσδήποτε ήταν πρωταγωνίστρια, αλλά θα υπήρξαν και πάρα πολλοί που την υπονόμευσαν. Αυτό είναι σίγουρο. Έπαιρναν ρόλους ανταυτής κλπ. Τα κακεντρεχή κουτσομπολιά έφταναν ακόμα και σε ακραίες κατηγορίες. Ο φθόνος είναι μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, τη φθονούσαν και έπρεπε με κάποιο τρόπο να τη χτυπήσουν. Μετά την απελευθέρωση αντιμετωπίστηκε από τους συναδέλφους της περίπου ως δοσύλλογος, με αποτέλεσμα να επιβληθεί στην διεύθυνση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής να μην της αναθέσει κανένα μέρος μονοδού στην αμέσως ερχόμενη μετά την απελευθέρωση σεζόν. Ωστόσο, οι ατεκμηρίωτοι ισχυρισμοί έρχονται σε αντίθεση με μαρτυρίες της εποχής. Άλλωστε υπάρχει μια άλλη μαρτυρία, η οποία ακόμα βέβαια θέλει περαιτέρω διερεύνηση, ότι το σκληρόχημα του 1942 η Μαρία η Καλογεροπούλου μετέχει στις ομάδες του ΕΑΜ για τη διατήρηση και τη διανομή τροφίμων. Και αυτό βλέπω αποσιωπείται από πολλές έτσι, μελέτες, έρευνες και βιογραφίες. Το 1959 το περιοδικό Time ερεύνησε αυτή την περίοδο της ζωής της και γράφει. Ζήγιζε 200 λίμπρες. Δεν φλέρταρε ποτέ και κανείς δεν της έκανε κόρτε. Ήταν ασχημούλα και ντροπαλή, λέει η δασκάλα της. Είχε ένα αληθινό κόμπλεξ κατωτερότητας για όλα εκτός από ένα, τη φωνή της. Η Κάλλας τότε ζύγιζε λίγο παραπάνω από 90 κιλά. Η μητέρα της έδειχνε περισσότερο φροντίδα στην αδελφή της και η Μαρία σφιχτιούσε στην Αθήνα των μικρών καλλιτεχνικών προοπτικών. Σε λίγο,
η μεγάλη φυγή στην Αμερική, η θριαβευτική εμφάνιση στην Ιταλία και η εξαντλητική δίαιτα με ενέσεις και ηλεκτρικά μασάζ. Παρακολουθείτε τη μηχανή του χρόνου και το γοητευτικό ταξίδι στη ζωή της Μαρίας Κάλλας, της αγαπημένης ντίβας της όπερας και της ζωής. Η Κάλλας δεν ήταν μόνο ένα πρωτόγνωρο ταλέντο για τη λυρική σκηνή με δυνατότητες που ξεπερνούσαν κάθε άλλη σοπράνο, ήταν και ένα τέρας θέλησης που κατάφερε να μεταμορφωθεί. Έχασε περισσότερα από 35 κιλά και έγινε μια γοητευτική γυναίκα που κατέκτησε την παγκόσμια μουσική σκηνή. Πολλά έχουν γραφτεί για αυτήν τη μεταμόρφωση. Ότι έκανε δίαιτα ακόμα και με σκουλίκια. Την περίφημη ταινία. Ο Ιταλός βιομήχανος Τζιαπατίστα Μενεγκίνη ήταν αυτός που την καθοδήγησε και τη έλυσε όλα τα βιοποριστικά προβλήματα ώστε να καταφέρει να αναδειχθεί σε κορυφαία σοπράνο. Ο 53χρονος τότε βιομήχανος Μενεγκίνη έγινε για τα μάτια της 24χρονης Μαρίας ένας υπρεσάριος με μοναδικό στόχο να καθιερώσει την Κάλλας στο παγκόσμιο λυρικό θέατρο. Πολλοί λένε ότι καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα της έπαιξε η ακραία σχέση που είχε με τη μητέρα της. Η ίδια είχε πει τότε ότι ποτέ δεν θα τη συγχωρήσω. Αυτή η περίοδος πλήγωσε βαθιά τη Μαρία και τραυμάτισε ανεπανόρθωτα τη σχέση με τη μητέρα της. Είχε βιώματα από την παιδική ηλικία που δεν την άφηναν. Ήταν πολύ έντονες οι αναμνήσεις που της δημιουργούσαν αυτό το πόλεμο με τη μητέρα της. Δεν της άρεσε που την αναγκάθανε να τραγουδάει πάντοτε. Αυτό δεν το... γινόντουσαν ομοιρικοί καυγάδες με τη μητέρα της. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη τι σημαίνει μία μητέρα η οποία είναι πιο φιλόδοξη από την κόρη. Που θέλει να σπρώξει το παιδί της οπωσδήποτε σε πράγματα τα οποία ίσως η μικρή να μην ήθελε. Η Μαρία καταξιωμένη πια δηλώνει στο περιοδικό Time. «Ποτέ δεν θα τη συγχωρήσω που μου στέρισε την παιδική μου ηλικία. Όλα αυτά τα χρόνια που θα έπρεπε να παίζω και να μεγαλώνω, εγώ τραγουδούσα ή έβγαζα χρήματα». Κάποιοι ισχυρίζονται ότι η μητέρα της, ακόμα και στη γέννα, απογοητεύτηκε γιατί περίμενε αγόρι. Αυτό γράφηκε και ακούστηκε. Αλλά ποιος γνωρίζει τι έγινε το 1923. Η ρήξη μεταξύ μητέρας και κόρης έγινε οριστική το 1950 μετά από ένα επαγγελματικό ταξίδι της Μαρίας στο Μεξικό. Έκτοτε η Κάλλας αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τη μητέρα της και κράτησε πεισματικά τη στάση αυτή μέχρι το τέλος της ζωής της. Και κάποια στιγμή είπε, ως εδώ και μη παρακεί, τέρμα. Για να το πει ένας άνθρωπος αυτό, σημαίνει ότι έχει κάτι αληθινό κρύβει πίσω του. Οι δυο τους αποξενώθηκαν με έναν επιθετικό τρόπο και μάλιστα θυμάμαι την αφήγηση του συζύγου της Τζάκη Κάλλας, του δόκτωρος Ανδρέα Σταθόπουλου, ο οποίος μου αφηγήθηκε την κατάπληξη της Ευαγγελίας που φιλοξενείται στο σπίτι της Τζάκη, όταν από τηλεοράσεως έμαθε το θάνατο της Μαρίας. Μου είχε πει ότι η μητέρα της είχε ζητήσει χρήματα και ήταν μια εποχή που δεν μπορούσε να της δώσει. Το 1951 η μητέρα της τη ζητά χρήματα και σύμφωνα με το Time η Κάλλας της γράφει «Μη μας απασχολείς με τα προβλήματά σου. Έπρεπε να δουλέψω για να βγάλω χρήματα και εσύ είσαι ακόμα νέα και μπορείς να εργαστείς. Αν δεν βγάζεις αρκετά χρήματα για να ζήσεις, μπορείς να πηδήξεις από το παράθυρο ή να πας να πνιγείς». Η μητέρα της μου είχε παραπονεθεί ότι δεν της έδωσε ποτέ μία βοήθεια. Όχι με την κακή έννοια, να της βοηθήσει την μάνα και κόρη, εν πάση περιπτώσει, μια και εκείνη είχε ανέβει τόσο ψηλά. Και πάντοτε εννοώ οικονομικά. Εκείνη όμως έλεγε ότι της είχε βοηθήσει και γι' αυτό είχε θυμώσει κιόλας. Τόσο πολλοί πιστεύουν ότι αν η Κάλλας έγινε κορυφαία σοπράνο, το οφείλει και στην πίεση της μητέρας της.
Οι κακές συγκυρίες της ζωής της Κάλλας την έκαναν τόσο μεγάλη καλλιτέχνηδα. Δηλαδή θέλω να πω ότι η πίεση που είχε της ασκούσε η μητέρα της να διαβάσει, να προκληθεί στη μουσική και σε όλα αυτά, την έκαναν ένα παιδί το οποίο βέβαια έχει χάσει την παιδική του ηλικία, αλλά ήταν στρατευμένο στην τέχνη του από πολύ μικρή. Προσπάθησε να αναδείξει αυτό το ταλέντο και κατόρθωσε τελικά να αναπτύξει μέσα στη Μαρία αυτές τις ποιότητες φιλεργίας και ακεραιότητας καλλιτεχνικής που την οδήγησαν στο αποτέλεσμα που όλοι γνωρίζουμε. Η μητρική απουσία φαίνεται πως κάλυψε η Μπρούνα, η πιστή της οικονόμου. Και όταν πολλές φορές μάλωνε με τον Ωνάση, μου λέει «Αχ, να ήταν εδώ η Μπρούνα». Την αναζητούσε την Μπρούνα. Ήταν η μητρική αγκαλιά που της έλειπε. You know who takes care of me and who I know will always be there? My maid. Who adores me, idealizes me, and has been a nurse, sister, and mother to me. Η Μαρία, παχουλή με προβλήματα ακμής και όχι ιδιαίτερα όμορφη, από μικρή ένιωθε μειονεκτικά απέναντι στη μεγαλύτερη αδελφή της. Η αδελφή της, η οποία ήταν ωραία κοπέλα, εντελώς άλλος τύπος από τη Μαρία. Η Τζάκη ήταν και αυτή ταλαντούχα στο τραγούδι, αλλά επισκιάστηκε από τη Μαρία, η οποία δηλώνει στο Time. Η αδελφή μου ήταν αδύνατη, όμορφη και φιλική. Η μητέρα μου πάντοτε την προτιμούσε. Εγώ ήμουν το ασχημόπαπο, χοντρή, αδέξια και καθόλου δημοφιλής. Είναι πολύ άσχημο πράγμα να κάνεις ένα παιδί να αισθάνεται ότι είναι άσχημο και στα αζήτητα. Η επαφή μου με την ίδια την Τζάκη μου είχε αποφέρει το συμπέρασμα ότι υπέστη μια συνεπή τρομοκράτηση, θα έλεγα, από την αδελφή της. Μάλιστα, μελετώντας την ιδιοσυγκρασία αυτής της ηλικιωμένης πλέον, αλλά πάρα πολύ γοητευτικής μέχρι τέλους γυναίκας, αποκόμισα την εντύπωση ότι η Τζάκη παρέμενε ένα τρομαγμένο πρόβατο. Οι σχέσεις των δύο αδελφών αποκαταστάθηκαν αρκετά χρόνια αργότερα και μάλιστα η επανασύνδεση έγινε είδηση στις εφημερίδες που έγραψαν. Μετά 15 έτη, η Μαρία Κάλλας συνεφιλιώθη με την αδελφή της. Τον Αύγουστο του 1944 η Κάλλας εμφανίστηκε στο Ηρώδιο ως πρωταγωνίστρια της λυρικής σκηνής. Είναι μόλις 21 έτους, αλλά το Ηρώδιο και η λυρική δεν ικανοποιούν τις φιλοδοξίες της, ενώ ο πόλεμος με τους συναδέλφους της έχει συνέπειες. Ο ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης είχε πει: «Η καχεκτική ελληνική λυρική σκηνή την βρήκε ανεπαρκή και την ανάγκασε να φύγει από την Ελλάδα». Νομίζω όμως ότι η κατάσταση στην Ελλάδα δεν ήταν κατάλληλη για ένα τόσο φιλόδοξο και τόσο πρικισμένο πλάσμα όσο η Κάλλας. Είπε: «Εγώ φεύγω. Εγώ φεύγω. Δεν μπορέσετε να με εκτιμήσετε ποτέ. Δεν μπορέσετε ποτέ να μου δώσετε εκείνο το οποίο έπρεπε να μου δώσετε». Επήγε στον διευθυντή και του πέταξε το μελανοδοχείο πάνω από το γραφείο του. Του πέταξε το μελανοδοχείο πάνω από το γραφείο και έσχισε μπροστά του το συμβόλαιο. Τον Αύγουστο του 1945 η Μαρία δίνει δύο συναυλίες. Θέλει να αποχαιρετήσει το μικρό κοινό που έχει δημιουργήσει, αλλά και να βρει χρήματα ώστε να μεταναστεύσει. Στην εφημερίδα Τα Νέα η Σοφία Σπανούδη γράφει μια εντυπωσιακή κριτική για τις συναυλίες και προεξοφλεί τη μεγάλη καριέρα της Κάλλας, αν και τότε ήταν εντελώς ασήμαντη στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Μια δυναμική καλλιτέχνης της εθνικής λυρικής σκηνής με ένα πλήθος εξαιρετικά χαρίσματα. Ήλθε να μας αποδείξει προχθές σε ένα ρεσιτάλ ότι το γνήσιον μουσικό ταλέντο δεν θα προδώσει ποτέ το μεγάλο προορισμό του. Από αυτές τις δύο συναυλίες η Κάλλας συγκέντρωσε τα απαραίτητα χρήματα προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στον άβλο για το ταξίδι προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα ταξίδι που σημειώστε ότι δεν ήταν καθόλου επιτυχές.
τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο. Το περιβάλλον στην Αμερική δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Ο πατέρας της διατηρούσε δεσμό με μια γυναίκα η οποία μονοπολούσε πλέον το ενδιαφέρον του. Το Δεκέμβριο του 1945 κατάφερε να περάσει από ακρόαση στη φημισμένη Μετροπόλιταν Όπερα. Εμφανίστηκε, από ό,τι καταλήγει η ιστορική έρευνα, ενώπιον του καλλιτεχνικού διευθυντή της Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης, που ήταν ένας άνθρωπος με ευαισθησίες. Ήταν ο Έντουαρντ Τζόνσον, ο οποίος είχε υπάρξει ο ίδιος φημισμένος τενόρος και ο οποίος ανταποκρίθηκε στην οντισιόν κατά μία άποψη, διότι όλα αυτά δεν τεκμηριώνονται με απόλυτο τρόπο, προσφέροντάς της ρόλους που η ίδια φέρεται ότι απέρριψε. Λέγεται ότι της προσέφερε τη Madame Butterfly, για την οποία θεώρησε ότι δεν ήταν ακόμα έτοιμη. Μία εκδοχή είναι ότι επειδή ήταν παχουλή και άχαρη, θεώρησε τον εαυτό της ακατάλληλο για το ρόλο της κομψής πεταλούδας και έτσι απέρριψε την πρόταση. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, αυτό έχει γίνει. Αλλά τίποτα δεν την εμπόδισε να γίνει μετά μια πραγματική Butterfly. Παρ' όλα αυτά η Μετροπόλιταν Όπερα της προτείνει τριετέ συμβόλαιο, αλλά όχι ως πρωταγωνίστρια. Τότε λέγεται πως η Κάλλας, γεμάτη αυτοπεποίθηση, είπε στο διευθυντή της όπερας: «Εγώ είμαι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια του κόσμου και μια ημέρα θα έρθετε στα γόνατα να με παρακαλέσετε να τραγουδήσω. Αλλά εγώ πάλι θα σας πω όχι». Στη Νέα Υόρκη η Μαρία έφτασε ως Καλογεροπούλου. Γρήγορα άλλαξε το όνομά της σε Κάλλας, όπως είχε κάνει και ο πατέρας της. Η καριέρα της όμως ήταν σε τέλμα. Έτσι αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη της στην Ιταλία. Ύστερα, η Ιταλία είναι και η χώρα που η όπερα και ασκείται ακόμα περισσότερο, πιο πολύ. Ήταν ένας πόλος έλξης για μια κοπέλα, ανεξάρτητα δηλαδή τις προσωπικές σχέσεις που δημιούργησε για να φύγει. 3 Αυγούστου 1947, η Μαρία κάνει ντεμπούτο στην αρένα της Βερόνας, όπου εμφανίστηκε στο ρόλο της Τζοκόντα. Η εύσωμη νεαρή κοπέλα αρπάζει την ευκαιρία και μαγνητίζει το κοινό. Για σκεφτείτε, μία χοντρή, άχαρη, άγνωστη, απογοητευμένη νέα κοπέλα που ξαφνικά επομίζεται έναν από τους πιο βαρύς ρόλους του ρεπερτορίου και σε μία μόλις νύχτα είναι το όνομα που είναι στα χείλη όλων. Ήταν σπουδαία μουσικός, είχε φοβερό μουσικό ένστικτο, μουσικό τάλαντο. Ήταν πρώτα απ' όλα σπουδαία μουσικός. Μετά την παράσταση ακολουθεί δεξίωση. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους είναι και ο Ιταλός βιομήχανος Τζοβάνι Μπατίστα Μενεγκίνη, που δείχνει φανερά γοητευμένος από τη Μαρία. Γίνονται ζευγάρι το ίδιο βράδυ. Ο Μενεγκίνη ήταν 53 ετών, η Μαρία Κάλλας 24. Εκείνη την εποχή, ακόμα και σήμερα, μια γυναίκα μόνη της, σε μια χώρα, στην πατρίδα της όπερας, δεν θα μπορούσε να σταθεί. Άρα γίνεται ένας πρώτος μεγάλος συμβιβασμός με το Μενεγκίνη. Μια κοπέλα η οποία, εν πάση περιπτώσει, ακόμα δεν είναι η γοητευτική Μαρία που ξέρουμε, έχει ένα στίγμα. Εντάξει, είναι παράτερο, την περνάει πολλά χρόνια. Καθένας από μια σχέση παίρνει αυτό που θέλει, αυτό που θέλει. Κατά συνέπεια, λοιπόν, και αυτή ήταν μια σχέση. Είχαν 28 χρόνια διαφορά, αλλά αυτό μάλλον δεν ενοχλούσε τη Μαρία, η οποία, αναζητώντας την πατρική φιγούρα που στερήθηκε ως παιδί, έκανε σχέσεις με μεγαλύτερους άντρες. Είχε πάντοτε μία προσήλωση σε άντρες μεγαλύτερης ηλικίας, φάνηκε αργότερα και από τη σχέση της με τον Αριστοτέλη Ωνάση. Η συνεργασία της μαζί του ήταν σπουδαία τη δεκαετία του 50, διότι τη βοήθησε και οικονομικά από τις αρχές πριν αρχίσει την καριέρα της. Αγάπησα το Μενεγκίνη όπως η κόρη αγαπά τον πατέρα της, θα έλεγε λίγο πριν από το τέλος της ζωής της. Ο Μενεγκίνη σαφώς της παρήχε μια ζωή άνετη, ήταν πλούσιος. Τη βοήθησε πάρα πολύ. Και όποιος πει ότι δεν τη βοήθησε, μάλλον δεν θέλει να πει την αλήθεια. Διότι ήξερε
ποια είναι τα σωστά βήματα. Ήξερε τι πρέπει να κάνει. Η οικογένειά του όμως είχε αντιρρήσεις για αυτή τη σχέση και την ολοκληρωτική του αφοσίωση. Ωστόσο, μεν εκείνη τους αγνόησε και την παντρεύτηκε στις 21 Απριλίου του 1949 στο παρεκκλήσι των Μενεγκίνη στη Βερόνα. Αυτή η προσήλωση του Μενεγκίνη στην σύζυγό του αντιμετώπιστηκε εχθρικά από την οικογένειά του, η οποία ξαφνικά τον είδε να εγκαταλείπει τις επιχειρήσεις του και να αφοσιώνεται αποκλειστικά στη δραστηριότητα του ιμπρεσάριου της Μαρίας. Αμέσως μετά το γάμο, Μενεγκίνη από βιομήχανος γίνεται αφοσιωμένος ιμπρεσάριος της Κάλλας. Και ο Μενεγκίνη τη βοήθησε στην αρχή πολύ. Πούλησε τα πάντα, εγκατέλειψε το εργοστάσιο του για να αφοσιωθεί στη Μαρία. Της επέβαλε και ένα πρόγραμμα μιας πολύ συντηρητικής ζωής, συνεχούς και καθημερινής μελέτης, αποχής από το ξενύχτη, από τη διασκέδαση, από όλα αυτά τα οποία θα μπορούσαν να φθείρουν το φωνητικό υλικό, το τόσο πολύτιμο φωνητικό υλικό που και ο ίδιος θαύμαζε. Από ό,τι λένε και από ό,τι έχω διαβάσει, ότι ήταν θέατρο σπίτι, σπίτι θέατρο. Αλλά τη βοήθησε και σαν μάνατζερ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 50, κάνοντας αυτός όλη τη δουλειά των συμβολέων, όλα εκτός από το να τραγουδάει. Και έγινε και ένας στιγνότατος μάνατζερ μετά, δηλαδή πήγαινε πριν ξεκινήσει η παράσταση και εισέπρατε την αμοιβή για όλες τις παραστάσεις. Ο Μενεγκίνη ως μάνατζερ αποδείχτηκε ικανότατος, διαπραγματευόταν σκληρά τα συμφέροντά της και κατάφερε, παρά την εμφάνισή της που δεν ήταν ελκυστική, να επιβάλλει το ταλέντο της στις μεγαλύτερες όπερες του κόσμου. Είχε σκηνική παρουσία ακόμα και όταν ήταν πολύ εύσωμη, η Κάλλας ήξερε να διαχειρίζεται το σώμα της. Δεν ήταν τότε η όμορφη Μαρία που γνωρίσαμε μετά, ήτανε γεματούλα, ήτανε γεματούλα. Αλλά και οι γεματούλες έχουν τη χάρη τους. Δεν ήταν ποτέ περιποιημένη. Δεν ήταν περιποιημένη, ήταν και οικονομικά πολύ σφιγμένη. Δεν είχε άνεση οικονομική. Και η κοπέλα κοίταζε πώς θα μπορέσει να ζήσει καλύτερα. Η Κάλλας εκτιμούσε ότι είχε φωνητικές ικανότητες να ανέβει στο υψηλότερο σκαλοπάτι της τέχνης της. Η εμφάνισή της όμως ήταν εμπόδιο το οποίο αποφάσισε να προσπεράσει. Το 1954, ύστερα από εξαντλητική δίαιτα, η Μαρία χάνει 30 κιλά. Από υπέρβαρη και άχαρη τραγουδίστρια της όπερας, μεταμορφώνεται σε μια κόμψη ντίβα. Την πρώτη φορά δυνάτησε 25 κιλά, ξαναπάχυνε. Και ξαναέκανε δίαιτα και έχασε 35 κιλά. Εγώ τη γνώρισα με το άγχος και το φόβο να μην φάει, να μην παχύνει. Η Κάλλας είχε πει σε συνέντευξή της: «Ένας Ιταλός κριτικός της όπερας έγραψε μετά από μια παράσταση της Αΐντα που έδωσε στη Βερόνα πως του ήταν σχεδόν αδύνατο να βρει τη διαφορά ανάμεσα στα πόδια των ελεφάντων που ήταν πάνω στη σκηνή και στα πόδια της Αΐντας που το ρόλο της έπαιζα εγώ. Έκλαψα με πικρά δάκρυα για πολλές μέρες όταν διάβασα αυτό το άρθρο». Εκείνο το οποίο κουβεντιάσαμε μαζί ήταν: «Μαρία, πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πώς κατάφερες και έκανες αυτά τα πόδια που έκανε. Με πόνους και με προσπάθεια κατάφερα και έκανα αυτό που έκανα». Όπως μου είπε η ίδια, έκανε μεγάλες προσπάθειες να δυνατήσει. Η Κάλλας είχε πει: «Έτσι κατέφυγα σε ένα γνωστό ειδικό γιατρό στο Παρίσι που μου έκανε μία σειρά από ενέσεις και ηλεκτρικά μασάζ. Ήταν μια πολύ επίπονη διαδικασία που χρειάστηκε θυσίες και είχα αποφασίσει να αδυνατήσω και το πέτυχα». Είχε μεγάλη θέληση. Πολλές φορές της έδειχνα μια άσκηση και έβλεπα ότι είναι δύσκολο να την κάνει.
Και της έλεγα, αφήστε, θα κάνουμε κάτι πιο ελαφρύ και σιγά σιγά θα προχωρήσουμε. Και γύριζε, με κοίταζε με εκείνα τα μεγάλα μάτια της και μου λέγε, όχι, αφού μπορείς και την κάνεις εσύ, θα μπορώ κι εγώ. Και την έκανε. Ο Νίκος Ζαχαρίου, που ήταν συμπροταγωνιστής της για πολλές παραστάσεις, έλεγε ότι η Μαρία πήρε σκουλίκια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορεί κάποιοι γιατροί κομπογιανίτες της εποχής, οι οποίοι αναλάμβαναν να σε αδυνατήσουν, να τις παρήξε, μάλλον να τις παρήχε, για να είναι πιο σωστό, κάποιοι γιατροί της εποχής, να τις παρήχε κάποιος γιατρός ταινία. Η ταινία, όπως ξέρετε, είναι ένα σκουλίκι το οποίο τυλίγεται στο έντερο, απορροφάει ό,τι τροφή του δίνεις και ο άνθρωπος πραγματικά αδυνατίζει. Η Μαρία αγαπούσε το φαγητό, ιδιαίτερα τα κέικ και τις πουτίγκες, γι' αυτό της ήταν δύσκολο να παραμείνει αδύνατη. Ο Μενεγκίνη για μία ακόμη φορά πήρε πάνω του όλη την ευθύνη. Την φροντίζαν, υπήρχαν υπηρέτες στο σπίτι, οι οποίοι φτιάχναν τα κατάλληλα φαγητά. Σε έκανε ειδικό διαιτολόγιο. Να τρώει με αυτό και εκείνο και εκείνο. Και εκείνη, επειδή ήταν και πανίσχυρη γυναίκα, σαν χαρακτήρας και σαν θέληση, είχε αποφασίσει ότι πρέπει να κάνει αυτό το πράγμα. Και ότι πρέπει να γίνει πριμαντόνα. Η Κάλλας δεν έπαψε ποτέ να προσέχει το βάρος της. Αργότερα, όταν έγινε ζευγάρι με τον Ωνάση, το φαγητό ήταν συχνή αιτία καυγάδων. Εκεί, ξέρετε, υπήρχε ένας σεφ ο οποίος έκανε καταπληκτικά πράγματα και η Μαρία έλεγε συνέχεια όχι, ευχαριστώ. Ο Νάσης συνευρίαζε. Της έλεγε, τι τον βάζουμε και μαγειρεύει τότε όταν εσύ δεν τρως τίποτα από αυτά που κάνει. Έπαιρνε μία μπουκιά έτσι για να ευχαριστήσει τον Νάση. Δεν έτρωγε. Όταν δε ο Νάσης έλειπε, γιατί πολλές φορές ο Νάσης πήγαινε ταξίδια και μέναμε μόνες, το πρώτο που μου έλεγε, Κορίνα, θα κάνουμε τώρα δίαιτα. Και τρώγαμε συνήθως κοτόπουλο ψητό, ψάρι ψητό με σαλάτα, τίποτε άλλο. Όποτε έσπαγε τη σπαρτιάτικη δίαιτα, φρόντιζε να το διασκεδάζει. Πηγαίναμε για το Κάπρι και λέει ο Νάσης, δεν τρώμε και μία μακαρονάδα ναπολιτάνικη, έτσι για να μπούμε στο κλίμα? Βάλαμε λοιπόν την Polaroid και έχει πάρει αυτή τη σκηνή και λέει η Κάλλας, αφήστε τα μακαρόνια να κρέμονται, να φανεί ότι τρώμε μακαρονάδα ναπολιτάνικη. Η Μαρία Κάλλας είναι ένα φαινόμενο για τη μουσική, αλλά και μια ισχυρή προσωπικότητα που έβαζε ένα στόχο και τον πετύχαινε. Σε λίγο, τα πανάκριβα δώρα του Μενεγκίνη, η απόλυτη μεταμόρφωση της Κάλλας, το σύμβολο της κομψότητας και η καταξίωση στη Σκάλα του Μιλάνου. Παρακολουθείτε τη μηχανή του χρόνου και το γοητευτικό ταξίδι στη ζωή της Μαρίας Κάλλας, της αγαπημένης πριμαντόνας που έγραψε από την αρχή το παραμύθι της επιτυχίας και της καταξίωσης μέσα από τεράστια προσωπική προσπάθεια. Έτσι, το ασχημόπαπο έγινε η απόλυτη ντίβα. Η Κάλλας έκανε σκληρές δίαιτες που έφταναν ακόμα και σε ακρότητες για να αποκτήσει την ιδανική εικόνα. Η μεταμόρφωσή της ήταν εντυπωσιακή. Από χοντρή και άκομψη έφτασε να την αποκαλούν ως την πιο κομψή γυναίκα του κόσμου. Παράλληλα είχε φτάσει στην καλλιτεχνική καταξίωση και είχε γίνει η αγαπημένη της Σκάλλας του Μιλάνου. Η Κάλλας δούλεψε πολύ, εντός και εκτός σκηνής, για να αποκτήσει την εικόνα της ιδανικής ντίβας. Ήθελε να είναι μια πραγματική σοπράνο, μια ντιβίνα ασολούτα. Προσεγμένη στα μαλλιά της, το μακιγιάζ της, τα μπιζού που θα φορούσε, τα πάντα. Το 1957 η Κάλλας ανακηρύσσεται η πιο κομψή γυναίκα του κόσμου. Σε αυτό βοήθησε η Μπίκη, η σημαντικότερη μοδίστρα του Μιλάνου. Προσπάθησε πολύ ο Μενεγκίνη να τη δεχθεί και να λάψει, γιατί την εποχή εκείνη ήταν η καλύτερη λάφτρα του Μιλάνου.
Το περιοδικό Time έγραφε για την Κάλλας. Όποτε πηγαίνει για ψώνια, μεγαλώνει τη συλλογή της γκαρνταρόμπας της, η οποία ήδη περιλαμβάνει 25 γούνινα παλτό, 40 κοστούμια, 150 ζευγάρια παπούτσια, 200 φορέματα και τουλάχιστον 300 καπέλα. Η Κάλλας λατρεύει τα κοσμήματα και ο ερωτευμένος σύζυγός της την καλομαθαίνει στα ακριβά δώρα. Ο Μενεγκίνη έχει ξοδέψει μια περιουσία στην καριέρα της, χωρίς να το έχει μετανιώσει. Της κάνει δώρα πανάκριβα κοσμήματα κάθε φορά που τραγουδά ένα καινούριο ρόλο. Της έδωσε μια Αλφα Ρωμαίο και ένα τετραόροφο σπίτι αξίας 100.000 δολαρίων στο Μιλάνο. Για να την ευχαριστήσει και για να της δώσει και κουράγιο να συνεχίζει τις πρόβες της ακάθεκτη. Η Αμερικανίδα ηθοποιός Όντρε Χέμπον είναι το πρότυπό της. Καμία σχέση δεν είχε με αυτό το λεπτεπίλεπτο πλάσμα, κι όμως τα κατάφερε. Η Κάλλας γίνεται ντίβα και σχολιάζουν τα πάντα για αυτήν, όπως τα πελώρια μάτια της, τα χαρακτηριστικά της χείλη, ακόμα και τη μύτη της. Οι ειδικοί ξεχωρίζουν τα χέρια της, που όταν αδυνάτησε, θεωρήθηκαν υπέροχα. Τα χέρια της έχουν φωτογραφηθεί πάρα πολύ. Θεωρηθήκαν ότι είναι τα ωραίτερα χέρια του κόσμου. Μακριά δάχτυλα, πολύ καλοβαλμένα, με ωραία νύχια. Τη δεκαετία του 50 η Κάλλας επιβάλλει όχι μόνο το ταλέντο της, αλλά και την όπερα που ήταν για περιορισμένο κοινό. Η Κάλλας έβαλε πραγματικά τη μουσική στα σπίτια του κόσμου. Η Κάλλας έδωσε οντότητα, όπως είπαμε και προηγουμένως, οντότητα σε αυτό το είδος, του δώσε μια αλήθεια και ένα βάθος το οποίο δεν υπήρχε. Ήταν για την όπερα μια επανάσταση. Η ιστορία της όπερας χωρίζεται σε δύο φάσεις, την προ και την μετά Κάλλας. Μαγνήτιζε το κοινό και με τη φωνή της και με την παρουσία της. Ήταν ένα φαινόμενο, ήταν μια μουσική ιδιοφυΐα, μια θεατρική ιδιοφυΐα, μια ιδιοφυΐα της όπερας, να το πούμε έτσι, όπου δεν μπορεί να επαναληφθεί. Στην Ιταλία οι δήμονες την αποκαλούν «Βασίλισσα της Κάλλας του Μιλάνου». Πήγαμε Νάπολη και Κάπρι και αυτά, είδα ανθρώπους να γονατίζουν. Και να τις φυλάνε το στρίβο του βουστανιού της. Ιταλοί τη λάτρεψαν. Η αγαπημένη των Ιταλών σε λίγο θα προκαλούσε την οργή των θαυμαστών της. Το περίφημο σκάνδαλο της Ρώμης θα παρακολουθήσουμε στην επόμενη εκπομπή. Τότε η Κάλλας εγκατέλειψε τη σκηνή μετά την πρώτη πράξη παρουσία του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας, επικαλούμενη αδιαθεσία. Ήταν η αρχή αλλεπάλληλων συγκρούσεων που την έφεραν αντιμέτωπη με το κοινό και τον τύπο. Ξεκινούσε όμως
και μια νέα εποχή με τον Ωνάση, το μεγάλο έρωτα της ζωής της. Ραντεβού λοιπόν σε μια εβδομάδα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Ξέρετε, κυρίες και κύριοι, καλώς ήλθατε στη μηχανή του χρόνου που απολαμβάνει από το θεωρείο τις άριες της Μαρίας Κάλλας. Της δίβας που πήρε τη ζωή στα χέρια της και έγινε η φωνή του αιώνα. Ξεκινήσαμε το ταξίδι μας από τα πέτρινα χρόνια της κατοχής, τη σύγκρουση με τη μητέρα της και τη μεγάλη φυγή στην Αμερική. Είδαμε πώς καταξιώθηκε στην Ιταλία και το θετικό ρόλο του βιομήχανου Μενεγκίνη που την αγάπησε, εγκατέλειψε τις επιχειρήσεις του και έγινε ο ιμπρεσάριος σε όλη της την καριέρα. Αυτή η σχέση όμως έφτασε σε οριακό σημείο και διαλύθηκε όταν ο Ωνάσης αντίκρισε τη Μαρία. Η εκρηκτική αυτή σχέση ξεκίνησε με μια μοιραία κρουαζιέρα για την οποία επέμενε να γίνει ο ίδιος ο Μενεγκίνη. Το ταξίδι αυτό γέννησε το μεγάλο έρωτα και κατά ένα περίεργο τρόπο ευλογήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από τον ίδιο τον Πατριάρχη Αθηναγόρα. Είναι η εποχή που η Μαρία Κάλλας διαισθανόταν ότι έχει αρχίσει μια κάποια φθορά στη χαρισματική της φωνή. Είχε προηγηθεί η ρήξη της με τη Σκάλα του Μιλάνου και η σύγκρουση με τους θαυμαστές της στο περίφημο σκάνδαλο της Ρώμης, όταν δηλαδή η ίδια διέκοψε μια παράσταση παρουσία του Ιταλού Προέδρου της Δημοκρατίας, επειδή αισθάνθηκε αδιαθεσία. Στην πραγματικότητα, το μεγάλο πρόβλημά της ήταν ότι έβλεπε πως η φωνή της δεν ήταν όπως παλιά. Κάποιοι ειδικοί λένε ότι γι' αυτό έφταγαν οι εξαντλητικές δίαιτες που είχαν επηρεάσει τους μύες της κοιλιάς, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να στηρίξει τη φωνή της. Η Κάλλας αδυνάτησε απότομα και διατηρούσε τα κιλά της με εξαντλητικές δίαιτες. Δεν γνώριζε όμως ότι αυτή η υπερβολή θα είχε επιπτώσεις και στη χαρισματική φωνή της. Ο Χρήστος Λαμπράκης, που τη γνώριζε πάρα πολύ καλά, μου είχε πει ότι ο βασικός λόγος ήταν ότι από την απώλεια βάρους οι μύες της κοιλιάς της είχαν αδυνατήσει και πάθαινε πάρα πολύ συχνά κύλι, με αποτέλεσμα να είναι σε θεραπεία και να μην μπορεί να στηρίξει τη φωνή. Η ίδια βέβαια αρνιόταν ότι η απώλεια βάρους επηρέαζε τη φωνή της. Καμία μου λέει σχέση δεν είχε το αδυνάτισμά μου με τη φωνή μου. Συγχρόνως, οι εξαντλητικές πρόβες και οι φωνητικές ακρότητες που την έκαναν να ξεχωρίζει έφεραν μια φυσιολογική κούραση στις χορδές. Αυτό ίσως οφείλεται και στη μεγάλη φωνητική κόπωση που είχε υποστεί από τις συνεχείς αναθέσεις. Πριν η φθορά της φωνής της γίνει αισθητή, η Κάλλας θριαμβεύει. Στην Αμερική την καλούν στην όπερα Μετροπόλιταν, όπου αποθεώνεται. Ήταν το θέατρο στο οποίο, όταν ήταν άσημη, είχε αρνηθεί τη συνεργασία για μικρούς ρόλους. Έφυγε τότε λέγοντας: «Κάποτε θα με παρακαλάτε γονατιστή να τραγουδήσω». Το 1945 έφυγε από την Ελλάδα ως άσημη Καλογεροπούλου. Το 1957 επιστρέφει ως η διάσημη Κάλλας για να εμφανιστεί στο Ηρώδιο. Η Κάλλας τραγουδούσε και από όλα τα πατώματα του ξενοδοχείου καμαριέρες και καμαριέροι συγκεντρώνονται στο διάδρομο για να ακούνε. Χρειάστηκε οι δύο αστιφύλακες που είχαν τοποθετηθεί στο διάδρομο να πολλαπλασιαστούν, έγραφε το περιοδικό Εικόνες. Στο ξενοδοχείο την επισκέφτηκαν κάποιοι παλαιοί συναδελφοί της. Μου λέει, μου έκανε εντύπωση το θράσος τους. Αυτές που με είχαν κυνηγήσει με το χειρότερο τρόπο, τώρα μου ζητούσαν να τους βοηθήσω για τη Σκάλα. Αυτό την είχε εξαγριώσει. Η συνηθισμένη ελληνική γκρίνια δεν έλειψε. Εδέχθησαν να καταβάλουν στην Ελληνίδα καλλιτέχνηδα το τεράστιον ποσόν των 9.000 δολαρίων, τη στιγμή κατά την οποία άλλοι καλλιτέχνε ίσης περιοπής δέχονται το τέταρτον ή πέμπτον της αμοιβής ταύτης, ήταν η κριτική. Αυτό δημιούργησε περίπου κυβερνητικό σκάνδαλο.
Η κυβέρνηση Καραμανλή τότε βρέθηκε πάρα πολύ πιεσμένη από την αντιπολίτευση για το ποσό που ήταν πρόθυμη να καταβάλει στην Κάλλας. Εντάξει, ήταν πρωταγωνίστρια της Κάλλας του Μιλάνου, ένα αστεία. Αστεία είναι αυτά. Η Κάλλας υπέστη νευρική κρίση εκ της εναντίον της κατακραυγής και απειλεί να φύγει εξ Αθηνών, έγραφαν οι εφημερίδες. Στο ηχητικό ντοκουμέντο ακούμε τη Μαρία Κάλλας να μιλά στον διάσημο καλλιτεχνικό συντάκτη της εποχής, Αχιλέα Μαμάκη. Δεν μπόρεσα να εγκαινιάσω το φεστιβάλ, διότι με πίεσε μια βραχνάδα, πράγμα που συμβαίνει στο καθέναν. Μπορούσα ίσως θέλοντας να τραγουδήσω, δεν θα τραγουδούσα καλά, και αυτό είμαι σίγουρη ότι ούτε εσείς θα το θέλατε, διότι εγώ θέλω για εσάς που με αγαπάτε και που σας αγαπώ να δώσω το παν. Το θέμα πήρε πολιτικές προεκτάσεις. Η κυρία Κάλλας υπήρξε ανένδοτη στην απόφασή της και εις μια στιγμή είπε εις τον κύριο Τσάτσον: «Εσείς πληρώσατε για να ακούσετε την Κάλλας. Σήμερα δεν αισθάνομαι ότι βρίσκομαι σε φόρμα να σας δώσω αυτήν την Κάλλας». Εγώ δεν έχω ούτε πολιτική ούτε τίποτα. Λυπούμαι που με αναμίξανε, συγγνώμη για τα ελληνικά με τόσα χρόνια που δεν μιλώ, που με αναμίξανε σε αυτά τα πράγματα που δεν πρέπει καλλιτέχνες, διότι εμείς δεν έχουμε πολιτική. Ανήκουμε στον κόσμο. Προπαντός ανήκω στο ελληνικό κόσμο, διότι παντρεύτηκα Ιταλό. Όλος ο κόσμος μου έδωσε τιμές, αλλά το αίμα μου είναι ελληνικό και αυτό δεν το σβήνει κανένας. Ελπίζω τη Δευτέρα να μπορέσω να σας δώσω τουλάχιστον λίγο από αυτό που θα ήθελα. Τελικά εμφανίστηκε στο αθηναϊκό κοινό στις 5 Αυγούστου του 1957. Μετά την ουβερτούρα, όταν βγήκε από τη σκηνή, μετά την εισαγωγή δηλαδή ο Βότερ και μετά μπήκε με την Κάλλας, έγινε ένα σεισμός πραγματικά, ένα θύελα, επιθυμίες, κραυγές, μόνο άμα τη εμφανίσει που λένε. Ωστόσο η πρώτη αυτή ακύρωση, το καλοκαίρι του 57, θα αποτελούσε την αρχή μια σειράς ακυρώσεων και σκανδάλων που θα σήμαιναν και το ουσιαστικό τέλος της καριέρας της ένα χρόνο αργότερα. Πρωτοχρονιά του 1958, η Κάλλας εμφανίζεται στην Όπερα της Ρώμης. Ανάμεσα στους σημαντικούς καλεσμένους είναι και ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας. Η Κάλλας κάνει κάτι που σοκάρει και προσβάλλει πολλούς Ιταλούς. Μετά την πρώτη πράξη, δηλώνει ότι είναι ασθενής και εγκαταλείπει την παράσταση. Λοιπόν, κάποιος φωνάζει, γι' αυτό πληρώσαμε τόσα. Τους παράτησε σύξυλους όλους και σκιώθηκε και έφυγε. Η αποχώρηση γίνεται πρώτη είδηση. Η δύστυχη είχε ένα φοβερό πονόλεμο, είχε πυρετό. Δεν το έκανε από σνομπισμό για να δείξει ποια είναι, όχι. Η Κάλλας ισχυρίστηκε ότι είχε ζητήσει από την όπερα να υπάρχει αντικαταστάτης. I told him I'm not well. Now something might come wrong. Who is my double? Nobody can double Kallas. I said let's look facts in the face. After tomorrow is a performance and it's an opening night. And if I get sick, who will? He says nobody can double Kallas. All right. So you take the responsibility of saying Kallas was sick and we will not substitute her. I was sick, I could not continue because if I was well, I would have continued and I was spitting their faces at my enemies. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκδηλώνει την κατανόησή του. Ο ιταλικός τύπος όμως είναι αδυσόπιτος. Το θέατρο δεν κάνει τίποτα για να την προστατεύσει, αν και οι υπεύθυνοι γνώριζαν τον περφεξιονισμό της. Ακριβώς αυτή η τελειομανία της την έκανε να μην παρουσιάζεται όταν είχε κάποιο βράχνισμα, κάποιο κρύωμα. Τόσο τελειομανής που τιμωρούσε τον εαυτό της και μπορούσε να χτυπήσει γροθιά στο μαχαίρι, που λέμε, εάν δεν ήταν όλα τέλεια. Η αδυναμία της Κάλλας να ολοκληρώσει την παράσταση καταγράφηκε ως το σκάνδαλο της Ρώμης. Μετά από αυτό η Ιταλική κυβέρνηση ακύρωνε τις χρηματοδοτήσεις σε όποια όπερα συνεργαζόταν με τη Μαρία Κάλλας, η οποία αποκτά πλέον την εικόνα της ιδιότροπης ντίβας. Ξεκινάει μία τρομερή πια καμπάνια αντί Κάλλας. Τη θεωρούν εχθρική, τη θεωρούν αντιεπαγγελματική, τη θεωρούν ότι μάχεται τους Ιταλούς, είναι και ξένη.
Πέντε μήνες μετά, ο διευθυντής της όπερας του Μιλάνου, Αντώνιο Γκυριγγέλη, της κάνει ένα πρωτοφανές καψόνι. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Σκάλα είχε δώσει εντολή προκειμένου να περιορίσει τις επιθυμίες του κοινού μετά το τέλος της παράστασης να κατεβαίνει το σιδηρούν παραπέτασμα της σκηνής, εκείνο δηλαδή που χρησιμοποιείται για την αποτροπή της επέκτασης των πυρκαγιών, οπότε να σηματοδοτείται στο κοινό ότι δεν θα υπήρχε άλλη αυλαία και να συντομεύει τις επιθυμίες του, οι οποίες ήταν όντως φρενητιώδεις. Η Κάλλας αποφασίζει να μην εμφανιστεί ξανά στη Σκάλα όσο είναι διευθυντής ο Γκυριγγέλη. Η σχέση της με το σημαντικότερο λυρικό θέατρο της Ευρώπης διακόπτεται βία. Την ίδια χρονιά η Κάλλας έρχεται σε σύγκρουση και με την Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης. Προς το τέλος της ζωής της είπε σε μια συνέντευξη: «Όταν ήμουν νέα και προσπαθούσα να φτιάξω την καριέρα μου, έπρεπε να παίρνω ό,τι μου προσέφεραν. Αργότερα είχα τη δυνατότητα να αρνηθώ τις μέτριες προσφορές. Όταν έλεγα όχι, ο κόσμος έλεγε ότι η Κάλλας είναι δύσκολη». Το 1958 ξεκίνησε επεισοδιακά και έτσι έκλεισε. Η Κάλλας εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Παρίσι σε ένα εορταστικό κονσέρτο. Ανάμεσα στους θεατές ήταν η Μπριζίτ Μπαρτό, ο Τσάρλι Τσάπλιν και ο Ζαν Κοκτό. Πολύ πριν από την έναρξη της παράστασης, ο Νάσης τη στέλνει στο ξενοδοχείο Λουλούδια. Ο Μενεγκίνη αισθάνεται προσβεβλημένος, ενώ η Κάλλας σχολιάζει το πόσο ρομαντικός είναι ο Νάσης. Σε λίγους μήνες, ο Τζαν Πατίστα Μενεγκίνη και η Μαρία Καλογεροπούλου συμπληρώνουν 10 χρόνια γάμου. Η ντίβα δηλώνει με ειλικρίνεια: «Εγώ είμαι η φωνή, αυτός είναι η ψυχή. Δεν θα μπορούσα να ζήσω χωρίς εκείνον». Η Έλσα Μάξουελ ήταν η κοσμικογράφος με τη μεγαλύτερη επιρροή και δεν έγραφε καθόλου καλά λόγια για την Κάλλας. Οι δύο κυρίες συναντώνται σε μία δεξίωση. Η Μάξουελ της λέει: «Μάλλον είμαι το τελευταίο πρόσωπο που θέλετε να δείτε». Η Σοπράνο απαντά: «Αντιθέτως, πιστεύω ότι είστε ένας ειλικρινής άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην αλήθεια». Η Κάλλας είχε παγιδεύσει την κοσμικογράφο στη γοητεία της και από τότε έγιναν φίλες, ενώ η Μάξουελ έγραφε πλέον διθυραμβικές κριτικές. Η Αμερικανίδα ήταν και το πρόσωπο κλειδί στη σχέση με τον Ωνάση, καθώς αυτή διοργάνωσε τη δεξίωση όπου γνωρίστηκαν. They met at that time. They danced a couple of dances. He invited her on his yacht the next day, and after that he kept pressing her to come on a cruise on the yacht. Εκείνη η βραδιά θα αποτελούσε την αρχή μιας γνωριμίας που έμελε να εξελιχθεί σε έναν από τους πιο μεγάλους και γνωστούς έρωτες στην ιστορία. Δύο προσωπικότητες ανταμώσανε, αλλά άλλο είναι να έχεις δύο ηφαίστεια που να συμπορεύονται και άλλο είναι να έχεις δύο ηφαίστεια που είναι το ένα μέσα στο άλλο. Δεν μπορεί να μην ακραγούν. Δεν μπορεί. Λοιπόν, εξεράγησαν τα δύο ηφαίστεια, δημιουργήθηκε ένας έρωτας. Δύο χρόνια μετά την πρώτη τους γνωριμία, ο Ωνάσης και η Κάλλας ξανασυναντώνται σε ένα κοσμικό χορό στη Βενετία, ενώ ο γάμος του Έλληνα εφοπλιστή περνά άλλη μια σοβαρή κρίση. Ο Ωνάσης φλερτάρει αδιάκριτα την ντίβα μπροστά στη γυναίκα του και στον έκπληκτο Μενεγκίνη. Της προτείνει να τον ακολουθήσει σε μια κρουαζιέρα. Η Κάλλας όμως αρνήθηκε. Ναι, γιατί δεν είχε ακούσει και πολύ καλά λόγια για τον Ωνάση, ότι ήταν γυναικάς και όλα αυτά τα πράγματα, και ίσως την είχαν επηρεάσει αρνητικά. Τελικά ο δαιμόνιος Ωνάσης πείθει το Μενεγκίνη, ο οποίος έπεισε την Κάλλας να αλλάξει γνώμη. Καλοκαίρι του 1959 το ζεύγος Μενεγκίνη επιβιβάζεται στη θρυλική θαλαμικό Χριστίνα, που είναι αραγμένη στο Μοντεκάρλο.
αυτό το φοβερό τη εποχή εκείνη τη σκάφο. Ήταν αμυγό του. Όπου εκεί παίχτηκαν παιχνίδια, απίθανα. Και μέσα είναι πέντε. Ναι, ο Νάσης με την Τίνα, τη Λιβανού, τη γυναίκα του. Η Κάλλας με το Μενεγκίνη, Τζαν Πατίστα Μενεγκίνη. Και ήταν και ο Τσόρτσιλ, φιλοξενούμενο. Ουίνστον Τσόρτσιλ. Με το Πούρο κλπ. Ο βασιλιά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι εφημερίδε γράφουν Τσόρτσιλ, Κάλλας, ο Νάσης. Μεγιστάνες του πλούτου, της τέχνης, της πολιτικής, περιοδεύουν εις την Ελλάδα. Στη Θαλαμικό βρίσκεται και η σύζυγος του Ωνάση, η πανέμορφη Τίνα Λιβανού, αλλά ο Σμυρνιός, όταν διεκδικούσε μια γυναίκα, δεν είχε αναστολές. Στις 28 Ιουλίου το Χριστίνα αγκυροβόλησε στο λιμάνι της Ιταίας ώστε οι καλεσμένοι να επισκεφθούν τους Δελφούς. Τότε ο φωτογραφικός φακός απαθανάτησε δίπλα-δίπλα Λιβανού και Κάλλας. Κοίταξε, τότε αυτή η φωτογραφία ήταν επίκαιρη. Επειδή λέγανε κοντράριο ένα με την άλλη, μία με την άλλη, είχε το ενδιαφέρον της. Και λογικό είναι να προσπαθήσουμε να τις φωτογραφίσουμε μαζί. Είναι η εικόνα δύο γυναικών που διεκδικούν τον ίδιο άνδρα. Κόντρα. Που η μία έκρυβε τον άνδρα της άλλης. Ο Μενεγκίνη για μία ακόμη φορά μένει κλεισμένος στην καμπίνα του, καθώς τον ζαλίζει η θάλασσα, ενώ στη στεριά έκανε πολύ ζέστη. Το πεδίο για τον Ωνάση είναι εντελώς ελεύθερο, ενώ η Κάλλας τον ενθαρρύνει. Το πρωί της 6ης Αυγούστου το Χριστίνα βρίσκεται αγκυροβολημένο στην Κωνσταντινούπολη. Ο Πατριάρχης Αθηναγόρας ανεβαίνει στη Θαλαμικό και ευλογεί τους δύο διάσημους Έλληνες πιστεύοντας ότι είναι σύζυγοι. Έψαξα το αρχείο μου και βρήκα τη σκηνή όπως ακριβώς τη φράση που είπε τότε ο Αθηναγόρας. Ο Πατριάρχης λοιπόν Αθηναγόρας, παρουσία του Τσόρτσιλ, παρουσία Λιβανού Τίνας και Μενεγκίνη, λέει τη φράση επιλέξει, μάλιστα, η μεγαλύτερη τραγουδίστρια του κόσμου και ο πιο φημισμένος εφοπλιστής του κόσμου, ένας μοντέρνος Οδυσσέας. Η αμηχανία των συζύγων είναι μεγάλη. Οπότε πετάγεται με Μενεγκίνη και λέει, εγώ είμαι ο σύζυγος, δεν είναι αυτός. Όταν, δεν καταλάβαινε τα ελληνικά, όταν το αντιλήφθηκε, είπε στον Πατριάρχη, εγώ είμαι ο σύζυγος, δεν είναι αυτός. Και βέβαια αυτό γνώρισε δημοσιότητα και καταλαβαίνει το τι έγινε. Ο συγγραφέας Νίκολας Γκέιτς υποστηρίζει ότι εκείνο το βράδυ ο Ωνάσης και η Μαρία ξεπέρασαν τις ελάχιστες αναστολές που είχαν απομείνει και ακολούθησαν το πεπρωμένο τους. There was a small cruiser that on the boat that they used to go from, you know, sea to land, and it was a covered launch, and he took her there one night, and that's where they first made love. And they had great sex together, and this was another reason he was pulled to her. Η Τίνα Λιβανού, που ήδη έχει διακρίνει την αιμονή του άντρα της για την Κάλλας, τους είδε να ερωτοτροπούν και προσπάθησε να εγκαταλείψει αμέσως το σκάφος. Αλλά ο Ωνάσης δεν το επέτρεψε, γιατί καταλαβαίνετε τι θα γινόταν. Μου είχε μιλήσει κάπως συγκεκριμένα ο Ωνάσης και μου είχε πει ότι η Μαρία δεν μας χώρισε με τη γυναίκα μου. Είχαμε προβλήματα. Απλά δόθηκε η αφορμή στην περίπτωση αυτή. Και ο Μενεγκίνη είχε διαπιστώσει τη μοιραία έλξη, αλλά και η Κάλλας ήταν ξεκάθαρη μαζί του. She went to Μενεγκίνη and she said, I'm in love with Ari and I'm leaving you. And he had a fit, of course. He never gave a divorce. Η 35χρονη Κάλλας και ο 54χρονος Ωνάσης ήταν μαζί.
Ο ένας ήταν για τον άλλο ένα τρόπαιο που είχε κατακτηθεί, αλλά συγχρόνως ήταν ερωτευμένοι και ευτυχισμένοι. Η Τίνα Λιβανού σχολίασε. Σύντομα θα ανακαλύψει και η Κάλλας τι είδους άνθρωπος είναι. Στη συνέχεια θα δούμε ακόμα πώς επήλθε ο χωρισμός με το Μενεγκίνη και την οργισμένη στάση του Ιταλού που πείσμωσε και δεν έδινε διαζύγιο. Ο συζυγικός πόλεμος έγινε λαϊκό ανάγνωσμα και οι εφημερίδες βρήκαν το αγαπημένο τους θέμα. Μενεγκίνη κατά Κάλλας και Λιβανού κατά Ωνάση. Αυτά σε λίγο. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τη μηχανή του χρόνου και τη ζωή σαν παραμύθι της Μαρίας Κάλλας. Της γυναίκας, με τη θεσπέσια φωνή που ξεκίνησε από την κατοχή Αθήνα, κατέκτησε τον κόσμο τις μεγαλύτερες όπερες σε Αμερική και Ευρώπη. Και ενώ βρισκόταν στην κορυφή, έκλεψε και την καρδιά του Ωνάση. Όταν ο Έλληνας μεγιστάνας πολιόρκησε την Κάλλας, ήταν θέμα χρόνου για τη σοπράνο να εγκαταλείψει τον Ιταλό σύζυγό της, ο οποίος, όπως βλέπουμε και εδώ στη φωτογραφία, δεν μπορούσε να συναγωνιστεί σε γοητεία και ταπεραμέντο τον Έλληνα Κρίσο. Η σχέση αυτή έκανε πολύ καλό στην Κάλλας, που μπόρεσε για πρώτη φορά να απολαύσει και την προσωπική της ζωή. Αλλά παραμέλησε τις καλλιτεχνικές της υποχρεώσεις. Έκανε λιγότερες πρόβες, μικρότερη προσπάθεια για να συντηρήσει τη φωνή της στα κορυφαία επίπεδα που είχε φτάσει. Συγχρόνως, τραβά πάνω της όλη τη δημοσιότητα με αφορμή το χωρισμό της με το Μενεγκίνη. Και ο πληγωμένος Ιταλός δεν έδινε διαζύγιο στη Μαρία Κάλλας, με αποτέλεσμα και η σχέση τους να γίνει ένα reality της εποχής, το οποίο οι εφημερίδες εκμεταλλεύτηκαν και βρήκαν το αγαπημένο τους πρωτοσέλιδο. Μετά αυτή τον εγκατέλειψε, βέβαια, μπρος στον Ωνάση, εγκαταλείψε τρεις Μενεγκίνηδες, όχι έναν. Στον Ωνάση τον αγάπησε, γιατί στο πρόσωπό του είδε τον κατακτητή. Ο Μενεγκίνη άρχισε να μιλά με πικρία για τη σχέση τους, κατηγορώντας την Κάλλας για μοιχεία. «Το ειδήλιο γεννήθηκε παρουσία μου, είχα άδικο να έχω εμπιστοσύνη», δήλωνε στις εφημερίδες. Αυτή η στάση εκνεύριζε την Κάλλας. Τον διαολόστηλε μια μέρα τον Μενεγκίνη. Το είπε, επιλέξει να πάει στο διάολο ο κύριος Μενεγκίνη. Μετά το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη, επροδόθη το μεγάλο μυστικό. «Έτσι παρέλαβα την Κάλλας, άκομψη και χοντρή», λέγει ο Μενεγκίνη, που φαίνεται ανωτέρω με τη σύζυγό του κατά το πρώτο έτος της γνωριμίας των, γράφει η λεζάντα της φωτογραφίας. Ο Μενεγκίνη δεν ήταν για αυτήν, ήταν ένας δάσκαλος περισσότερο, τον οποίον χρησιμοποίησε, αλλά δεν την γέμιζε σαν άνθρωπος. Η Κάλλας και ο Ωνάσης για λόγους τακτικής είχαν αποφασίσει να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τη δημοσιότητα μέχρι να βγουν τα διαζύγια. «Οι ρήξεις μεταξύ του συζύγου μου και εμού είναι πλήρης και οριστική. Οι ρήξεις αυτή υπέβοσκεν από μακρού και η κρουαζιέρα επί της Θαλαμιγού Χριστίνα υπήρξε απλώς μια σύμπτωσης», δηλώνει η Κάλλας. Δεν τον παρόπλησε εκείνη, τον παρόπλησε η ίδια η ζωή. Μεγάλωσε αυτά, ξέρω εγώ. Ο παγκόσμιος τύπος αφιερώνει πρωτοσέλιδα και άπειρες σελίδες στο νέο ειδήλιο. «Η υπόθεση που απασχολεί το παγκόσμιο κοινόν. Ο σύζυγος της Κάλλας επιβεβαιεί ότι πρόκειται να λάβει διαζύγιον. Αλλά η Μαρία Κάλλας και ο Αριστοτέλης Ωνάσης διαψεύδουν ρητός ότι υπάρχει ειδήλιον μεταξύ των». Μέχρι και η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία πήρε θέση στο πολύκροτο διαζύγιο. Το Βατικανό επενεύει στην υπόθεση Κάλλας υπέρ του κυρίου Αριστοτέλη Ωνάση. Ο Μενεγκίνη κατηγορεί τον Ωνάσιν ότι ερωτοτροπούσε κάτω από τα παράθυρά της. Ο Ωνάσης επιμένει ότι δεν πρόκειται περί έρωτος. Υπάρχει τρίτος στη ζωή της Μαρίας Κάλλας. Οι Ιταλοί έχουν χωριστεί. Εις Καλασικούς και Μενεγκινικούς. Ο Ιταλός υπρεσάριος αδυνατούσε να συγκρατήσει την οργή του. Ο Μενεγκίνη ήρχισε σφοδράν επίθεση κατά της Κάλλας. Την οραματίστη ως καθαρό αιμοάλογο και την αποκαλεί τίγριν. «Είμαι γυναίκα, όχι τίγρης»,
απαντούσε οργισμένη η Κάλλας, ενώ ο απατημένος σύζυγος δεν υποχωρούσε σε τίποτα. Η Μαρία Κάλλας είναι σαν ένα νέου τύπου αεριωθούμενον που δεν μπορεί να το διευθύνει ο πρώτος τυχόν αρχάριος, λέγει ο Μενεγκίνη. Θεωρεί υπέτειον τον Ωνάσιν δια τη συμφοράν του. Στις 14 Νοεμβρίου του 1959, μετά από έντονη διαμάχη 2,5 μηνών, δικαστήριο της Ιταλίας ανακοίνωσε ότι η διάσταση Μενεγκίνη και Κάλλας είναι νόμιμη. Ωστόσο, σύμφωνα με την Καθολική Εκκλησία, δεν μπορεί να χωρίσει. Στην Ιταλία παρομοιάζουν τον Ωνάση με τον Οδυσσέα και την Κάλλας με τη μάγισσα Κίρκη. Και θυμάμαι τότε με το χωρισμό της, οι Ιταλοί δεν θέλανε να ακούνε το όνομά της. Ναι, βέβαια. Βρίζανε κιόλας. Η αγάπη των Ιταλών για την Κάλλας μετατράπηκε σε μίσος. Γιατί τη θεωρούσαν δική τους πια. Τη θεωρούσαν δικό τους απόκτημα. Στο Σιρμιώνε η Κάλλας είναι νεκρή, γράφει μια χαρακτηριστική αφίσα της εποχής. Μου είχε τύχει σε κάποια συντροφιά, ήταν και αρκετά φιλόμουσοι που μιλούσαν πάρα πολύ άσχημα γιατί χώρισε το Μενεγκίνη. Η δικαστική διαμάχη έληξε με οικονομικό συμβιβασμό. Όταν που την είχε χαροτήσει, εκείνος πρόσφερε πολλά, εσείς τι του προσφέρατε? Και μου είχε πει, εγώ του πρόσφερα πολύ περισσότερα. Και εννοούσε βέβαια ότι ανεβαίνοντας εκείνη στα ουράνια, βέβαια στον πύραυλο εκείνος έδωσε φωτιά και πετάχτηκε ψηλά. Αλλά τον πήρε μαζί της, ανέβηκε μαζί της και έτσι μπήκανε και αυτός μέσα στο jet set και σε υψηλές αριστοκρατίες και τέτοια. Αλλά κάποια στιγμή ήταν θυμωμένοι μαζί του. Το διαζύγιο του Ωνάση βγήκε γρήγορα με πρωτοβουλία της Λιβανού. Κατηγορήσασα τον σύζυγό της δια ψυχικήν σκληρότητα, η κυρία Ωνάση έλαβε εις Αλαμπάμα διαζύγιο να στραπεί. Ο κύριος Ωνάσης απεδέχθη την κατηγορία που του προσήψεν η σύζυγός του. Ήξε ένας μεγάλος έρωτας. Οι φίλοι μου φωτορεπόρτερ της εποχής έκαναν την τύχη που τον αποθανάτησαν. Μια φωτογραφία της εποχής εκείνης του Ωνάση με την Κάλλας πληρώνοντας τα ιταλικά περιοδικά 7 εκατομμύρια δραχμές το 1970. Η Κάλλας δεν είχε καμία σχέση με τις πιθήνιες γυναίκες που συνήθως γνώριζε ο Ωνάσης. Αν ο Ωνάσης έλεγε, ξέρω εγώ, κάτι, ας πούμε, που δεν το ανεχότανε η Κάλλας, ήταν έτοιμη να του πάρει το... Όχι έτοιμη, το είχε κάνει πολλές φορές, να του πάρει το ποτήρι με το κρασί και να το πετάξει από το τραπέζι από την άλλη πλευρά. Ήταν και οι δύο πολύ δυνατές προσωπικότητες. Δεν υποχωρούσαν εύκολα. Όταν όμως ο Ωνάσης ήθελε, ήξερε πώς να πληγώσει τη Μαρία Κάλλας. Μου είχε αφηγηθεί ο Ρεσίνιο και υπάρχει η συνέντευξή του αυτή ηχογραφημένη, ότι όταν βρέθηκαν οι τρεις τους να γευματίζουν στο περίφημο εστιατόριο Maxim's στο Παρίσι,
ο Νάσης γύρισε και χαρακτήρισε τα πόδια της Κάλλας, που ήταν πάντα το αδύνατο σημείο της στην εμφάνισή της, ακόμα και όταν μεταμορφώθηκε, τα χαρακτήρισε μπουκάλες. Ο Νάσης αγαπούσε το λαϊκό τραγούδι και οι φήμες τον ήθελαν να απεχθάνεται την όπερα. Λέγανε οι φωτογράφοι της εποχής εκείνη, θέλουμε να βρούμε μια φορά τον Νάση, να τον πιάσουμε σε μια φωτογραφία που να τραγουδάει η Κάλλας και αυτός να χασμουργέται. Φαντάζεσαι τι καταπληκτικό συνδυασμός είναι αυτό, να τον έχεις ας πούμε στη σκάλα του Μιλάνου και αυτός να σκυλοβαριέται, γιατί σκυλοβαριότανε και την περισσότερη ώρα την πέρναγε στο καπνιστήριο. Ωστόσο, οι απόψεις για τα μουσικά γούστα του Ωνάση διείστανται. Όχι, λάθος, μεγάλο λάθος. Το λένε αυτό, ο Ωνάσης, τον έχω δει να δακρύζει την ώρα που τραγουδούσε το Αβε Μαρία η Κάλλας. Όταν η Κάλλας γνώρισε τον Ωνάση, ήδη είχε αρχίσει να φύρεται η φωνή της. Δυστυχώς τότε εγκατέλειψε τη σκληρή εξάσκηση. Γνωρίζοντας τον Ωνάση, η Κάλλας βάζει τη σταδιοδρομία της ουσιαστικά σε δεύτερη μοίρα. Αρχίζει να μην τηρεί αυτά τα ασφυκτικά προγράμματα, τα αθλητικά προγράμματα που είναι απαραίτητα για ένα λυρικό τραγουδιστή, με αποτέλεσμα και η φωνή της να παρουσιάζει πλέον επισφάλεια, όλο και αντινόμενη επισφάλεια. Δεν έπαιξε, δεν ασκούσε τη φωνή της. Όταν το γνώρισε, έβαλε την καριέρα της σε δεύτερη μοίρα. Στις πρόβες της Νόρμας, έφερνε από το χεράκι ερχόντουσαν στις πρόβες και πήγανε σε κάποιο χορό στη Βενετία, την πήγε με το κότερο και γύρισε κρυωμένη. Και βέβαια ο μαέστρος ενοχλήθηκε πάρα πολύ, ο Τούλιο Σεραφίν, και της έβαλε μια πόστα μπροστά μας. Είχε σκύψει το κεφάλι. Συγγνώμη μαέστρο, είπε, έτυχε. Η σκληρή μελέτη έδωσε τη θέση της στα πάρτι. Για να δικαιολογηθεί έλεγε, προσπαθώ να ολοκληρώσω τη ζωή μου ως γυναίκα. Οι εμφανίσεις της στα μεγάλα θέατρα έγιναν σπάνιες. Το καλοκαίρι του 1960, μετά από μεγάλη καλλιτεχνική απουσία, αποφασίζει να ερμηνεύσει στην Επίδαυρο την Νόρμα. Υπάρχουν άνθρωποι που ξεκίνησαν από τη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Παρίσι και τη Ρώμη και ήλθαν εδώ για να την ακούσουν. Η πρεμιέρα ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή 21 Αυγούστου. Μαζεύεται ο κόσμος, ξέρετε, και το θέατρο δεν πέφτει καρφίτσα. Τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, και την ώρα που είναι όλα ωραία και έτοιμα για να αρχίσουν, πέφτουν οι πρώτες ψυχάλες, οι οποίες όμως δεν αργούν να εξελιχθούν σε μια πολύ δυνατή βροχή. Στις εφημερίδες εποχής διαβάζουμε. Η βροχή αιματέωσε την εμφάνιση της Κάλλας στο θέατρο Επιδαύρου. Χιλιάδες θεατών έμειναν με νεροποντί στις κερκίδες. Φυγή μουσκεμένων προς τα αυτοκίνητα. Αναβάλλεται η παράσταση για αύριο και θα δούμε αν θα γίνει και δεύτερη. Και έτσι γυρίσαμε πάλι πίσω με το λεωφορείο. Όπως μάθαμε αργότερα, η Κάλλας πανηγύριζε σαν παιδί που κλείτωσε στο σχολείο. Η παράσταση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες αργότερα. Ο Νάσης από κάτω είχε κουβαλήσει τη μισή Ευρώπη, φίλους του, και ήταν μια μοναδική παράσταση, καταπληκτική. Η πιο ευτυχή στιγμή της ζωής μου, δηλώνει η Κάλλας στις εφημερίδες που γράφει. Μεγαλειώδη θρίαμβο είχε η Μαρία Κάλλας, κατάμεστο το θέατρο. Υπολογίζονται περί τους 14.000 οι θεατές. Η Κάλλας είχε συμφωνήσει για τρεις παραστάσεις, αλλά η τρίτη ακυρώθηκε λόγω ασθενείας. Έπαθαν από οξία λαρυγγίτιδα, γράφει ο τύπος.
Η αμοιβή της ήταν 10.000 δολάρια, ποσό πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα, το οποίο η σοπράνο προσέφερε για να δημιουργηθεί η περίφημη υποτροφία Κάλλας για νέους καλλιτέχνες της όπερας. Μάιος 1962. Η Κάλλας βρίσκεται στην Αμερική, όπου τραγουδά προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου Τζον Κένεντι, που γιορτάζει τα 45 γενέθλιά του. Λίγο μετά, στη σκηνή του Madison Square Garden, ανεβαίνει η Μεριλίν Μονρό και τραγουδά στον Κένεντι με έναν τρόπο που έμεινε στην ιστορία. Happy birthday to you. Happy birthday. Όταν τραγούδησε το Happy Birthday Mr. President η Marilyn Monroe, ήταν γιατί τον ήξερε πάρα πολύ καλά τον πρόεδρο. Happy Birthday Mr. President. Happy Birthday to you. Όταν του λέει για τρίτη φορά Happy Birthday Mr. President, Παναγία μου, εκεί δεν είναι ζρέστα. Ξεχνάς. Η εμφάνιση της Κάλλας ξεχάστηκε αμέσως. Το κορμί νίκησε τη φωνή. Εκείνη την ώρα δεν υπήρξε Κάλλας. Μα δεν μπορούσε να υπάρξει Κάλλας. Με εκείνο το, την ειδιπάθεια, με εκείνο το, το γυναικείο, το πράγμα, εκείνη τη φλόγα, τη γυναικεία, αυτή δεν μπορούσε να τη βγάλει Κάλλας. Δεν γινότανε. Την ίδια χρονιά η Κάλλας δίνει μια παράσταση στη Σκάλα του Μιλάνου. Είναι η τελευταία φορά που η βασίλισσα της Κάλλας θα ανέβει στη σκηνή της. Όπου εκεί της φύριξαν άσχημα. Πάρα πολύ άσχημα στη Σκάλα. Γιατί αυτοί ήξεραν το έργο και ήξεραν και την Κάλλας. Και αφού της φύριξαν στην είσοδο, υπάρχει λίγο μετά την αρχή, λέει μια άρια στον Ιάσονα, όπου τον εκλυπαρεί να γυρίσει κοντά της, και μια φράση «Ιω τούτο ντάτοατε, στάδωσα όλα», γύρισε και το έπαιρε στον κόσμο της Κάλλας. Και φυσικά την αποθέωσε. Το 1964 εμφανίζεται στην όπερα του Παρισιού για να ερμηνεύσει Νόρμα. Η φωνή της σπάει και το κοινό αρχίζει να τη γιουχάρει. Το κοινό δεν συγχωρεί ποτέ. Αν ένας καλλιτέχνης κάποιο βράδυ σε κάποια παράσταση θα κάνει κάποιο λάθος ή δεν θα είναι καλά φωνητικά. Λίγους μήνες αργότερα η Κάλλας καταραίει επί σκηνής, καθώς ερμηνεύει την Όρμα στην όπερα του Παρισιού. Στις 29 Μαΐου του 65 λιποθυμάει πριν την τελευταία εικόνα στα παρασκήνια. Η καριέρα της ουσιαστικά θα κλείσει το 1965 με μια παράσταση στην όπερα του Covent Garden στο Λονδίνο. Η φωνή της είχε αρχίσει να φθήνει τότε, αλλά η ερμηνεία της ήταν πολύ μεγάλη. Θεωρήθηκε έργο τέχνης το όλο εγχείρημα σε σκηνοθεσία Τζεφιρέλη. Το κοινό που την αποθέωσε της χάρισε το καλύτερο καλλιτεχνικό επίλογο. Το κοινό στην κυριολεξία παραλυρή περίμενε για μέρες μέσα στο τσουχτερό κρύο για να εξασφαλίσει ένα εισιτήριο. Και παρά το γεγονός ότι η Κάλλας πια έχει ένα πολύ μικρό μέρος της φωνής της, η μαγεία της δεν έχει εκλείψει. Μετά την τελευταία παράσταση, η Κάλλας αφήνει ένα σημείωμα στην οικονόμο της. Έλενα, άφησέ με να κοιμηθώ, σε παρακαλώ. Όταν η Κάλλας βρισκόταν στην Ελλάδα, έμενε στη Θαλαμιγό του Ωνάση. Όταν ήταν με τον Ωνάση, τα περνούσε στο Χριστίνα, τις περισσότερες φορές. Έτσι. Και στο Σκορπιό. Κάθε πρωί ο Ωνάσης έφευγε για την Αθήνα.
και επέστρεφε το απόγευμα στο Σκορπιό. Η Κάλλας περνούσε πολλές ώρες μόνη στο σκάφος και την ενοχλούσε όποτε ο επιχειρηματίας έφερνε διάσημους επισκέπτες. Τι ίδια ήταν ηθοποιός. Δηλαδή, ποτέ δεν θα βλέπει την Κάλλας να μην υποδέχεται με το χαμόγελο τους φιλοξενούμενους. Σε μένα όμως, μέσα στην καμπίνα μου έλεγε «Ω, θα έρθει κι αυτός τώρα, τι ωραία που είμαστε μόνοι και χαλάει η ησυχία μας». Η Μαρία Κάλλας δεν έγινε ποτέ αποδεκτή από τα παιδιά του. Το φέραν βαρέως ότι αυτός χώρισε τη μάνα τους. Και δεν τα πολύ πρόσεχε και τα παιδιά του, γιατί είχε ένα σωρό δουλειές. Ειδικά ο Αλέξανδρος έβλεπε την Κάλλας ως εισβολέα. «Ή αυτή ή εγώ», έλεγε ο Αλέξανδρος στον πατέρα του, την ίδια ώρα που η Κάλλας του ζητούσε να την παντρευτεί. Δεν ήταν όμως μόνο ο Αλέξανδρος που δεν συμπαθούσε την Κάλλας. Το προσωπικό του Χριστίνα την έκανε να αισθάνεται άβολα. Ήταν πολύ νοπή η μνήμη της Τίνας Ωνάση, την οποία λάτρευε ολόκληρο το προσωπικό μου, τη λάτρευε. Ακόμα και ο Ωνάσης δεν την άφηνε να αισθανθεί οικία. Που της έλεγε «Είσαι φιλοξενούμενη, δεν είσαι οικοδέσποινα εδώ». Μετά από 7 χρόνια σχέσης, η Κάλλας βρήκε τρόπο να χωρίσει το Μενεγκίνη. Ωστότε είχε αμερικανική υπηκότητα. Απέκτησε την ελληνική και έτσι, σύμφωνα με την νομοθεσία, οι καθολικοί γάμοι θεωρούνταν άκυροι. Άλλαξε την υπηκότητα για να μπορεί να είναι ελεύθερη για τον Ωνάση. Ναι. Κάποια στιγμή κατάλαβε ότι ο γάμος μαζί της δεν ήταν στα σχέδια του Ωνάση. Στη συνέχεια, το ηλεκτροσόκ της είδησης του γάμου Ωνάση Τζάκη. Η κατάρρευση και η αντίδραση της Κάλλας. Είναι πραγματικά συγκινητική η αφοσίωση της δίβας στον αιώνιο αγαπημένο της, ο οποίος, όπως θα δείτε στη συνέχεια, δεν την ξέχασε ποτέ και τη συναντούσε κρυφά στο Παρίσι και αλλού. Επιστρέφουμε σε λίγο. Παρακολουθείτε τη μηχανή του χρόνου και τη ζωή της Μαρίας Κάλλας. Της κορυφαίας σοπράνο που έφτασε στην κορυφή με απίστευτες θυσίες και στερήσεις. Της δίβας που όταν αγάπησε, αγάπησε παράφορα. Από την άλλη, πολλοί πιστεύουν ότι ο Ωνάσης μία γυναίκα αγάπησε πραγματικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Την Κάλλας. Ο Ωνάσης ανάμεσα στην Κάλλας και την παγκόσμια έγκλη που του προσέφερε η Τζάκι Κένεντι δεν είχε κανένα δισταγμό. Μετά την ανελαίτη σύγκρουση με το Λευκό Οίκο και τη CIA, επέλεξε να μπει στο μάτι της Αμερικής και το κατάφερε φλερτάροντας την πρώην πρώτη γυναίκα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα φλερτ που κατέληξε σε γάμο με την Τζάκι. Η Ελληνίδα σοπράνο πέφτει σε κατάθλιψη. Η καριέρα της ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί και η προσωπική της ζωή μπορεί να περιγραφεί με μία μόνο λέξη. Δυστυχία. Ίσως γι' αυτό έφυγε τόσο νέα πριν καν γίνει 55 ετών. Το 1968 η Κάλλας είναι σχεδόν 10 χρόνια με τον Ωνάση. Του είχε φύγει ο έρωτας. Χωρίς να έχει φύγει ο έρωτας όμως από την ίδια την Μαρία Κάλλας. Η ντίβα έχει δει το ενδιαφέρον του για την Τζάκι Κένεντι, την πιο διάσημη χείρα του κόσμου. Αλλά όταν έμαθε από την τηλεόραση ότι ο Ωνάσης θα την παντρευτεί, κλονίστηκε. Έπαθε μεγάλο σοκ, διότι αυτή εγκατέλειψε τα πάντα για τον Ωνάση, μέχρι και τη φωνή της, μέχρι και τη διασημότητά της, όλα. Και αυτός την εγκατέλειψε. Μου είπε και ο ίδιος ότι ήμουν ερωτευμένος μαζί της. Αλλά τα πράγματα αλλάζουν κάποια στιγμή και τα έφτιαξε με την Κένεντι. Thank you.
Ο χωρισμός στήχησε πολύ στην Κάλλας. Την έχω δει πολλές φορές να κλαίει μπροστά μου. Σκουπίσει τα δάχτυλά της. Και όχι θεατρικό κλάμα, πραγματικό κλάμα, έβγαινε από μέσα της. Όταν άρχισε να μου μιλάει για τον Ωνάση, είχε μια συγκίνηση πάντα. Ήταν πολύ ερωτευμένη μαζί του. Δεν ξέρω αν ήταν η μεγάλη έρωτος τα μου και αυτά. Σε δηλώσεις της ισχυριζόταν ότι την απόφαση για το χωρισμό την πήραν από κοινού. I left him of my own accord. We both agreed to that. Because we loved each other maybe too much. No regrets. Oh no. Otherwise I would have married him. I had every occasion. Ο Νάσης έζησε με την Κάλλας σχεδόν μία δεκαετία. Την Τζάκη όμως τη βαρέθηκε σχεδόν αμέσως και γι' αυτό αναζητούσε τη συντροφιά της Ελληνίδας Σοπράνο. Ξανά συναντήθηκαν μετά το χωρισμό. Είναι πλέον επισήμως αποδεδειγμένο αυτό. Είναι χαρακτηριστική η φωτογραφία όπου οι δυο τους φιλιούνται σε μία από τις κρυφές τους συναντήσεις. Όταν άκουγε το όνομά της, τη σηκωνόταν η τρίχα. Διότι ήξερε ότι αυτήν πραγματικά αγαπούσε ο Νάσης. I would be happy to see him happy under any circumstances. And if he's happy with Jackie, I'm more than happy for him. Όταν ο Νάσης συντετριμμένος από το θάνατο του γιού του Αλέξανδρου άφησε την τελευταία του πνοή το 1975 σε νοσοκομείο του Παρισιού, δεν είχε δίπλα του τη σύζυγό του, αλλά τη Μαρία Κάλλας. Η Τζάκη δεν τον επισκέφθηκε ούτε μία φορά στο νοσοκομείο. Η Μαρία, ωστόσο, ήταν κάθε μέρα εκεί. Και αυτό παρά το γεγονός ότι ο Νάσης, πάντα σύμφωνα με τη μαρτυρία του Νικόλα Ρεσίνιο, δεν φιδόταν πολύ υποτιμητικών σχολείων για την Κάλλας. Η Μαρία ήταν η γυναίκα που του άφησε την τελευταία εντύπωση. Ο μεγάλος του έρωτας. Ναι, αγαπητέ μου, είμαστε κοντά ο ένας τον άλλον μέχρι το τέλος. Ο Αρίστος πέθανε στην αγκαλιά μου, όχι στην αγκαλιά της Τζάκη. Και σε παρακαλώ, μην το ξεχάσεις αυτό, είπε η ίδια σε συνέντευξη στο περιοδικό Ταχυδρόμος προς το τέλος της ζωής της. Κάποιοι βιογράφοι της Κάλλας υποστηρίζουν ότι η Σοπράνο είχε μείνει έγκυος από τον Ωνάση, αλλά έκανε έκτρωση. Άλλοι λένε ότι είναι περισσότεροι δηλαδή και ότι όντως είχε μείνει έγκυος. Ο δημοσιογράφος Νίκολας Γκέιτς μετά από έρευνα υποστηρίζει ότι η Κάλλας έμεινε έγκυος τη χρονιά που γνώρισε τον Ωνάση. From November of 1959 till the summer of 1960, if you look at her performance schedule, no appearances, because she was here in hiding, she was pregnant. She also gave one interview at that time to Francois, which the whole interview was about her desire to have a baby. Σύμφωνα με τον Gates, το μωρό γεννήθηκε σε κλινική του Μιλάνου στις 30 Μαρτίου 1960 και έζησε λίγες μόνο ώρες. The baby lived for about two hours. They brought it from the clinic to a hospital. On the way, it died. She had a picture taken of it, and she showed it to Onassis when he returned from a cruise in the Caribbean with Winston Churchill. The plan was that they would have the baby, they would live in Switzerland until his divorce came through. He was still married at that time, and then they would marry. Η αδελφή της Κάλλας, η Τζάκη, υποστήριξε σε επιστολή που έστειλε στο Gates το 2000. Εκείνη την εποχή οι δημοσιογράφοι ακολουθούσαν το ζευγάρι βήμα προς βήμα. Δεν είχε παρατηρήσει κανείς την προχωρημένη εγκυμοσύνη 8 μηνών της Μαρίας.
Ο πρώτος σύζυγος της Κάλλας, ο Μενεγκίνη, το 1980, με γράμμα που είχε στείλει στη London Times, ισχυριζόταν ότι η Μαρία ήταν αδύνατο να κάνει παιδί, αφού το 1957 είχε διαγνωστεί ότι έπασχε από δυσμορφία της μήτρας. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Κάλλας θα ήθελε ένα παιδί με το μόνο άντρα που αγάπησε ολοκληρωτικά, τον Ωνάση. Ο θάνατος του Ωνάση το 1975 ήταν η αρχή του τέλους για την Κάλλας. «Ήταν ο μόνος άντρας που αγάπησα στη ζωή μου», είπε σε συνέντευξή της. Ήταν γεμάτος από ζωή και γοητεία. Κοντά του έγινα μια διαφορετική γυναίκα. Τον αγάπησα και εξακολουθώ να τον αγαπώ, παρά το γεγονός ότι έχει πεθάνει, γιατί ήταν ευγενικός και γεμάτος κατανόηση για μένα. Ήτανε πολλά μαζί, δηλαδή βιώνει την απώλεια. Την απώλεια ολοκληρωτικά της τέχνης της, χωρίς ελπίδα πια, και όλων των προσφυλών της, των μεγάλων προσφυλών της. Η Κάλλας που παίρνει πολλά φάρμακα δηλώνει: «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο απομονώθηκα. Θέλησα να κρύψω όλους τους φόβους που φωλιάζουν μέσα μου». Και μην ξεχνάς ότι μόνο το ευτυχισμένο πουλί και λαϊδάει, ενώ το δυστυχισμένο χώνεται στη φωλιά του και πεθαίνει. Στις 16 Σεπτεμβρίου του 1977 η Κάλλας άφησε την τελευταία της πνοή στο διαμέρισμά της στο Παρίσι. Στο 1977 μια καρδιακή προσβολή ίσως να της δώσει ένα τέλος το οποίο θα επιθυμούσε και η ίδια. Ίσως. Υπάρχει μια συνέντευξη στον Φιλίπ Καλονί που λέει: «Καλά, και πώς αισθάνεστε τώρα?» «Αισθάνομαι», λέει, «εντελώς άχρηστη». «Μα είναι δυνατόν?» «Ναι», λέει, «είμαι ολοκληρωτικά άχρηστη. Κανείς δεν έχει ανάγκη πια από μένα». Αυτή, κυρίες και κύριοι, ήταν η σημαντικότερη σταθμή στη ζωή της Μαρίας Κάλλας. Η μηχανή του χρόνου εστίασε περισσότερο στη ζωή της, στους ανθρώπους που την επηρέασαν και διαμόρφωσαν την προσωπικότητά της. Σίγουρα ο μύθος της οφείλεται και στην τεράστια προσφορά της στην όπερα. Άλλωστε, οι ειδικοί πιστεύουν ότι είναι αδύνατον να επαναληφθεί το φαινόμενο Κάλλας και μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Yeah.